καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε με τρόικα. Καλημέρα, καλημέρα. Θα πέσει ξύλο, λέει ο Μάριος. Εσύ δικαιολογείσαι. Μην πεις τίποτα. Χρήστο, όταν είσαι έτοιμος, πέτα το. Όταν είσαι έτοιμος. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, αδέρφια. Τι Καλλικράτεια, τι Καλιφόρνια, εδώ είμαστε. Τρόικα, με Τσορμπατζόγλου, με Ασλαμή, με Χρήστο Κιώση. Αυτή είναι η τρόικα, έτσι δεν είναι το θέμα. Εκτάκτως σήμερα, Παρασκευή, Χρήστος Κιώσης. Για πάμε λίγο. Χρήστο, κόψτο. Φτάνει, άστο. Χαλάστηκε, άστο. Μην βάζει τίποτα. Άστο. Παίζει το κομμάτι 38 δευτερόλεπτα και δεν έχει έρθει μήνυμα. Άστο. Για πάνε αυτομάτι. Α, το αυτομάτι το έχει. Κάνει και ο Μάρκα. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Είσαι γατόνι. Παιδιά, απαράδεκτη. Okay. Κλείνουμε εκπομπή. Φεύγουμε. Παίζει το κομμάτι 38, 40, 42 δευτερόλεπτα και δεν έχει έρθει μήνυμα. Άστο. Εντάξει, δεν πειράζει. Τέλος. Αυτά. Άντε να δούμε. Θα έρθει στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα. FM κενό, ονοματεπώνυμο για απόψε. Θέατρο Δάσους. Λέω τώρα, εγώ αν έρθει. Στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα. Πάμε. Και όχι με αυτή την απάτητη φωνή, με Δέσποινα Βανδύ, έτσι. Α, και ο Κιώσης αυτό λέει. Με τους βλάχους λέει, μωρέ μου, βάζεις τώρα λέει. Βλαχοπόψου ειδικό τώρα λέει. Άντε. Δέσποινα Βανδύ έχω, λέμε. Στον ρόλο της Ντόνα, σε παρακαλώ πάρε. Ντόνα δεν είναι και η Σόφη η κόρη? Την κόρη τη Σόφη, η καημένη. Άντε, λοιπόν, τι να δώσουμε? Να δώσουμε μία διπλή πρόσκληση, να δώσουμε δύο ή να δώσουμε τρεις? Ό,τι πει ο κόσμος. Διπλές είναι. Τι αριθμό να δώσουμε, λέω τώρα εγώ. Δημήτρη, πόσες να δώσουμε? Να δώσουμε τρεις προσκλήσεις διπλές ή τέσσερις διπλές για απόψε? Τι λες? Γιατί έχει και το Βραζιλία-Βέλγιο. Θέλει να δει άλλο Βραζιλία-Βέλγιο. Είναι τόσο μπούφος. Κοίταξε, δεν θέλει... επειδή δεν θα πάνε ζευγάρι, θα πάνε μόνο γυναίκες, δώσε 8 μονές. Καλό. Δεν όχι, γίνεται. Όχι, δάστε. Στη μονέ μαζερεύει το κόσμο. Μονές δεν θέλει κούτρα, κούτρα θέλει για κούτρα. Παρέα, ναι, θέλει κούτρα για κούτρα. Εδώ σε ρε φίλε 4. 4, λοιπόν. 5. Επειδή με προλαβαίνει, πήγα να το παίξω καλό. 5 διπλές προσκλήσεις. Πήγα να πω ποιος Τσορμπατζόγλου τώρα, ο κακός, ο παοξής, ο μίζερος, ο ματζίρης, κάνει οικονομία στον πρόεδρο. Λοιπόν, 5 διπλές προσκλήσεις. Μάμα μία, απόψε, θέατρο Δάσους. Με την Δέσποινα Βανδύ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Να το αυθεντικό. Όχι τους μαϊμούδες, με βάζει ο Κιώσης πρωί-πρωί τα σουηδικά. Παίζει Σουηδία-Αγγλία αύριο και με βάζει τα σουηδάκια. Μιλάμε ο άνθρωπος μετά, άμα τον κράζω, φταίω εγώ. Όχι, Μάρη, μου φέρεσε άσχημα. Έτσι, γεια σου, ρε Γιάννη. Είναι σημάδι αυτό. Καλημέρα από άντρα συμμετοχή στο Μάμα Μία. Θέλω να δω πολλούς άνδριδοι. Έχει σημασία. Έχει σημασία. Θα την πω σε λίγο. Δώσε λίγο Δέσποινα, ρε Χρήστο. Μακριά από την αγκαλιά σου, Μάμα Μία. Δεν υπάρχει δύση, έτσι. Εννοείται. Στον πόλεμο αυτό για μένα δεν υπάρχει δύση. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι για λόγους που έχουν να κάνουν με τη σημερινή ημέρα. Οκ, πρέπει να τα πεις, αλλά μην λες τώρα δεν υπάρχει δύση. Επειδή σήμερα τραγουδάει Βανδύ. Αιώνες το λέω. Ούτε σαν γυναίκα, σαν ομορφιά, σαν εμφάνιση. Είμαι φόλα Δέσποινα, αρρωσταίνω. Φόλα. Και γενικά είμαι φόλα. Αν και η Δύση είναι δικιά μας ροκ, αλλά και η Δέσποινα είναι δικιά μας, καρά δικιά μας. Έχω δει Soundcheck να παίζει Born to be Wild και Led Zeppelin σε Soundcheck σε Light και μου έφυγε η Μασέλα, η Βανδύ. Και βράδια εκεί στο μπαράκι με τον Ντέμι εκεί δίπλα του και αυτή να παίζει ροκές και τέτοια. Δημήτρη, Μάργαρ το δικό μας, να φύγει κάτι μια. Καλημερίζουμε Κωστία Τσαρό. Μόνο για μισό κλάσμα, Χρήστο, για μισό κλάσμα μόνο κλείστο και το συνεχίζει αμέσως μετά. Να πω τα συλληπιτήριά μου και ραδιοφωνικά και καλή δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Μπουκουβάλα για τον χαμό της αγαπημένης του συζύγου, της Φιλίτσας και, και μητέρα του Αλέξη και του Ζήση Μπουκουβάλα. Το θεωρώ τιμή μου και καμάρι μου που επί χρόνια γνώρισα και έχω ανθρώπινη σχέση υπέροχη πέρα από την επαγγελματική που είχαμε με την οικογένεια Μπουκουβάλα. Καλό ταξίδι στην αγαπημένη Φιλίτσα Μπουκουβάλα. Ήμουν χθες κάτω στην Κηδεία, στη Μητρόπολη. Και χάρηκα που είδα πολύ κόσμο, θα τους ζω χρόνια. Και γυρίσαμε όμορφα στα παλιά. Μας ένωσε για μία ακόμη φορά η Φιλίτσα η Μπουκουβάλα. Καλό ταξίδι στη Φιλίτσα Μπουκουβάλα και καλή δύναμη και κουράγιο στον σύζυγό της ο Κωνσταντίνο, στα παιδιά και στα λατρεμένα εγγόνια τους που είχαν εδώ πάρα πολύ καιρό και με περνάνε καμιά 2,5 κεφάλια το καθένα. Πάμε τώρα μουσική, κύριε Χρήστο. Ελαδίλα. Η άλλη είναι η χώρα, οι βασιλιάδες της pop και του rock τελευταία 20 ετία. Αυτοκράτορες.
Συγγνώμη, αυτή ήταν του Ολυμπιακού φέτος, η Adidas. Τι είναι, λεκόψε δεν ξέρω αν είναι επίσημη, αν είναι πρόχειρη. Αντιγραφή Admiral 82. Α, τελείω, εντελώς τελείως. Ποια εθνική ομάδα τη φορούσε στο παγκόσμιο κύπελλο αυτή? Φέτος. Ακριβώς την ίδια. Ακριβώς, απλά δεν έχει το σήμα του Ολυμπιακού. Τη φόρεσε μία φορά. Βοηθάω, τελευταίο της μάτσου του ομίλου. Αποκλείστηκε, δεν υπάρχει. Γερμανοί. Όχι. Ε, πού να ξέρω εγώ, μωρέ. Ακριβώς ίδια, απλά όχι το σήμα του Ολυμπιακού. Ακριβώς ίδια. Την Ισία. Ναι. Μπες και δες την. Τελευταίο με τον Παναμά. Αντίδεσαι. Τελευταίο μας. Ναι, ναι. Τελευταίο μας. Αντιγραφή Admiral το 82. Κανονικά. Λοιπόν, περιμένουμε παιδιά μηνύματα. Σήμερα περιμένουμε να κάνουμε ρεκόρ συμμετοχής. Ούτε μία ούτε δύο. Πέντε διπλές προσκλήσεις. Μάμα μία στο θέατρο Δάσους απόψε. Το εμβληματικό πλέον musical των Μπένι Άντερσον και Μπιόρν Ούλβες. Πώς προφέρεται αυτό, Ούλβες, Ούλβαες γράφεται, Ούλβαέους, Ούλβες. Και σκηνοθεσία Κάθριν Τζόνσον, το οποίο για δύο συνεχόμενες χρονιές έσπαγε τα ταμεία στο θέατρο Ακροπόλ, περιοδεύει από 1η Ιουλίου σε όλη την Ελλάδα σε ανοιχτά θέατρα, απόψε στο θέατρο Δάσους με Δέσποινα Βανδύ, με Άκη Σακελαρίου, το άρρωστο το Παοκτσάκι, με Αλέξανδρο Μπουρδούμη, με Αργύρη Αγγέλου, με Μπέτη Μαγκύρα, Μαριέλα Σαβίδου, Εύα Τσάχρα και Άρη Μακρύ. Σκηνοθεσία, απόδοση κειμένου και στίχων Θέμης Μαρσέλου, μαζί με τους πρωταγωνιστές περίπου 12 ακόμη, 14 ακόμη ηθοποιοί, διάρκεια 140 λεπτά. Γιατί έχει σημασία το να δώσει συμμετοχές πολλές φέτος απόψε, σήμερα από άντρες. Τι προτιμάς να δεις? Την εσχρού επιπέδου, την χειρίστου είδους υποκριτική του Ταμτάκου Νεϊμάρ ή την αυθεντική υψηλού επίπεδου υποκριτική των ηθοποιών στο Μάμα Μία? Ξεκάθαρα εγώ προτιμώ το δεύτερο. Απόψε εγώ δεν θα δω Βέλγιο. Φανταστικός τίτλος. Trip of a lifetime. Ο τίτλος ποτέ δεν βάλεις εσύ ως ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ για τον Τρίπιερ, για τον Κίραν. Not bad for a Berry lad, says World Cup's creative king. Το λέει αυτό. Α, το λέει, μιλάει για τον Κίραν ο De Bruyne. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Τεράστιος Τρίπιερ. Τεράστιο Τρίπιερ. Ωραία, ποια είναι η Sun, η Mirror, ποια είναι? Όχι. Η Daily Express. Express. Πήγε ο Τσιτσιπάς στους 32, ε. Μπράβο, ναι. Το Στέφανο. Ναι. Απέκλεισε έναν Ετών. Αμερικανό ή Αυστραλό, τον Τζάρετ Κάτι. Ναι. Και παίζει με Ιταλό. Απόψε, αύριο. Νομίζω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τα φιλιά μας από τα αδέρφια Πάρη και Άλεξ, παρένθεση, Μεταλοπάνκς, Κλέο, στον φιλαράκο Μουστάκη, Γιάννη, που παλεύει πάνω στη σκάλα στα χωράφια. Brothers in Farms, Κλέο. Brothers in Farms, το A μέσα σε παρένθεση. Τι ποζεράδες αγρότες έχουμε, ρε εσύ. Ακόμη και οι αγρότες σε αυτή την εκπομπή είναι στυλάτη και πόζεροι και με πνεύμα και κουλτούρα. Δώσε μας μια μετάφραση. Η Σαν έχει τον Southgate και τον Dele Alli. Και ρωτάει, φέρεται να ρωτάει ο Southgate σαν σε σκίτσο. Ναι. So you will be fit for Saturday. Ναι, θα είσαι έτοιμος ουσιαστικά σε αυτή την κατάσταση για το Σάββατο Dele. Και απαντάει, highly likely Gaffer. Gaffer είναι ο προπονητής, ο μπάρμπας, ο coach ας πούμε, τον λένε Gaffer. Θάιλι παίζει με τα μπούτια. Προφανώς. Παίζει με τα μπούτια, με τους μυρούς. Είσαι κάποιο πρόβλημα. Θάι είναι ο μυρός, το μπούτι. Ας πούμε τον Mark Hughes, ένα παρατσούκλι που ήταν το Mr. Thighs. Θάιλι. Σαν με τους. Ναι. Συγγνώμη, δεν βγάζω. Αν να μας βοηθήσει κάποιος, παιδιά. Ρωτάει ο Gareth Southgate αν είσαι έτοιμος από φυσική κατάσταση για το Σάββατο, Dele. Και απαντάει ο Dele Alli, highly likely Gaffer. Gaffer, είπα. Του κάνει Gaffers. Στην Sun Sport το έχει, η Sun Sport. Α, σε ποιο site το βλέπουμε, πού είναι, Sports.gn, πού είσαι. Στα ελληνικά, ναι, που έχει πρωτοσύλλη. Όλα τα ευρωπαϊκά πρωτοσύλλη είναι για τον Κριστιανό. Α, πολύ καλό. Α, ναι, 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 αυτό. Ναι, 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 έλα, τώρα το βλέπω, τώρα μου το άνοιξε. Gareth, άνω κάτω τελεία. Be honest over injuries στους παίκτες του. Να είστε τίμοι. Αν δεν μπορείτε να παίξετε, δηλώστε το, μην το κάνετε. Γιατί, και λέει, highly likely Gaffer. Με αυτό που έχω στους μυρούς, ναι, στο περίπου. Coach. Ότι καλά, δεν είναι ειλικρινής. Δεν είναι ειλικρινής και λένε, ναι, παίζω. Ο Dele Alli δεν έχει εμφανιστεί ακόμη, έτσι. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμη. Κάτι έκανε για κανένα 2 δεκάλεπτα προχθές.
για κανένα δυο δεκάλεπτα. Ναι. Gareth Southgate has urged his England stars to tell the truth over their injuries. Ναι, τους έχει παρακινήσει να πω ό,τι θέλει ο κάθε coach. Ναι. A few are carrying knocks. Ξέρουν ότι αρκετοί, ξέρει ότι αρκετοί έχουν χτυπήματα. Τι να κάνουμε, ρε, έχουν τραυματισμούς. Ναι ρε φίλε, δεν είναι πάω και εδώ. Με λένε Πέλκας, έχω πρόβλημα για να παίξω με τον Ολυμπιακό, δηλώνω ναι έτοιμος. Ναι, συγγνώμη. Ποιο είναι το κακό? Να θες να παίξεις ή να μην θες να παίξεις. Το να θες, ποιο παιδί δεν θέλει να παίξει? Και εγώ, αν παίζατε όλοι εδώ πέρα τώρα και εγώ έβλεπα, και με, θα έλεγα όχι, να παίξω εγώ όχι ο Κιώσης. Φυσικά. Ναι. Εδώ τώρα θέλω να παίξει. Τι λες, μωρέ. Αυτός που κάνει τραυματία ή αυτός που κάνει τον υγιή και θέλει να παίξει. Αυτός που κάνει τον υγιή και θέλει να παίξει κάνει κακό. Κάτσε, αυτό θέλει, είναι ας πούμε, ιδιαίτερη σοφία ας πούμε. Εσύ ο επαγγελματίας, ο σωστός, ναι. Νιώθει που είναι το όριο. Μπράβο. Θέλω να παίξω και μπορώ, μπορεί. Ναι. Εδώ πέρα τώρα κάτι υπάρχει με τον Ντελι Άλι, κάτι υπάρχει. Ναι. Αν κρίνουμε και από τις εμφανίσεις. Εκθέτει του. Σαν τον Ντελι Άλι όμως. Τόσο καλά κάνει. Αυτή είναι η δημοσιογραφία. Ενώ εσύ τους καλύπτεις. Όχι, με το χέρι στην καρδιά, περίμενε. Εσύ, ο Κόλκας, τι καπέζει, περίμενε. Ο Τσαλτίδης, τι κάνετε. Έτοιμος ο Βαλεριάνος. Βάλε κανένα άλλο. Ναι. Βάλε άλλο. Βάλε κανένα. Για Άρη είπα. Α. Εντάξει. Ματζιούκης, έτσι. Έτοιμος ο Πουρτουλίδης. Παρά τότε με την ΑΕΚ, στο κρίσιμο μάτς τότε. Αφού δεν τον και, ναι, και κάτι ξέρει και δεν το λέει όμως. Δεν είναι έτσι. Θες εγώ να βάλω έτοιμο ο Λεβέ κάποια στιγμή. Ναι. Θα γέλανε μαζί μου και οι Πέτρες. Έρχεται, μας βγάζει χωριάτιδη και βλάκιδη ο Ντάνκαν Φέργκισον, ο παδός του Άριος και της Έβερντον και της Αγγλίας. Highly likely, από το παίζει δηλαδή με το highly likely, εξαιρετικά πιθανό. Καλημέρα Ντάνκαν. Εξαιρετικά πιθανό. Ναι, παίζει, στην ουσία παίζει με το θάι. Με το μυρό. Αυτό στην ουσία. Ναι, και εγώ είπα. Αυτό στην ουσία είπα. Εντάξει. Αγαπητέ Ντάνκαν. Α, παίζει με το. Σε αυτά η Σαν και η Μύρο. Τι λέξει και αυτά. Και... Ναι, σε αυτά η Σαν και η Μύρο. Μάστε. Η Σαν και η Μύρο. Λοιπόν, 463 το μήνυμα πραγματικά συγκινητικό. Τα φιλιά μας από τα αδέρφια Πάρη και Άλεξ, Μεταλοπάνξ, στον φιλαράκο Μουστάκη Γιάννη που παλεύει πάνω στην σκάλα στα χωράφια. Στη σκάλα στα χωράφια, πώς ρε φίλε. Α, για φρούτα. Για μαζεύουν τώρα, ναι, τι είναι τα χρήστο, τα ροδάκινα. Τα ροδάκινα είναι τώρα, ε. Φίλε, ακόμη δεν έχω φάει συγκλονιστικό ροδάκινο φέτος. Όχι, πέρυσι έφαγα. Ειδικά για τα πλακουτσοτά που είναι σαν UFO. Βελβίτα είναι εκείνα. Φίλε, πολύ ακριβά εκείνα, ρε. Δύο φορές πήρα. Την πρώτη φορά μου είπε την τιμή, νόμιζε ότι έχει κοκαίνη μέσα. Λέω, τι μου δίνεις, ρε φίλε. Κάτι μου είπε 4,5 ευρώ. Πήρα 4 ροδάκινα, 5. Λέω, τι έγινε, τι πήραμε, ρε φίλε. Μας πάνε μέσα, λέω, τι έχεις βάλει. Τρελαθούμε. Λοιπόν, 5 διπλές προσκλήσεις από την Τρόικα. Μάμα μία, απόψε θέατρο δάσους με Δέσποινα Βανδύ. Η χαρά μου είναι ιδιαίτερη γιατί. Οι τρεις πρώτες συμμετοχές είναι από Άνδριδη. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Δεν υπάρχει ακόμη συμμετοχή από γυναίκηδη. FM κενό όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις «Μάμα Μία» και το αποστέλεις στο 54526. Το «Μάμα Μία» ή στα αγγλικά ή στα ελληνικά όπως θέλεις. Αποστολή στο 54526. Με Χρήστο Κιώση να πετάει τεράστια κομματάρα που είμαι σίγουρος ότι την έχει παίξει στη ζωή του τουλάχιστον 800 φορές. Την έχει παίξει με αυτό το κομμάτι. Πόσο μα πόσο υπέροχο, με χαλεί το κομμάτι αυτό να αναφέρομαι στην Media Markt, η οποία Media Markt παρουσιάζει την πρωτοποριακή υπηρεσία TV Calibration. Τα έχουμε πει αυτά, άλλο το κίτρινο της Σουηδίας, άλλο το κίτρινο της Κολομβίας, που είναι σχεδόν χλεμπονιάρικο. Τόσο, μα τόσο απλά, έτσι. Αν αποφασίζεις λοιπόν να πάρεις μια καινούργια τηλεόραση, τότε αξίζει να την απολαμβάνεις στο maximum. Εξειδικευμένη τεχνική, όχι τίποτα περαστική, θα αναλάβουν να ρυθμίσουν τηλεόρασή σου για να έχεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα σαν να είσαι εσύ μέσα στην εικόνα.
μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός, Media Markt. Και φυσικά μην ξεχνάς, έως τις 8 Ιουλίου, σήμερα έχουμε Παρασκευή 6. Άλλες, για άλλες δύο μερούλες, κορυφαίες λευκές συσκευές άνω των 399 ευρώ, με 20% επιστροφή με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή. Τις άχαστες ευκαιρίες της Media Markt θα τις βρεις σε όλα τα καταστήματα Media Markt και στο mediamarkt.gr. Θα σαρώσουν οι κυρίες σήμερα. Εγώ βλέπω απίστευτο. 5 συμμετοχή Δημήτρη από άνδρες και έχουν έρθει οι δύο πρώτες από κυρίες. Θα πάρουν φόρα τώρα, κάτι να δεις. Ναι, θα πάθω σοκ αν έχω απόψε, έχουμε, συγγνώμη, σήμερα πιο πολλές συμμετοχές για το Μάμα Μία από τους Άνδριδη. Πραγματικά θα βγάλω μαλλιά. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Νικόλαε, καλημέρα Φιλιό, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Μαρίν. Έτσι και μέσα γίνεται τον ποδοσφαιριστή, τον Πεκταρά, που τον σταματάει μέσα στο Ντούμπα στο 91. Πάει να κάνει το 0-1 με τον Απόλλωνα και το σταματάει, σφυρίζει τη λήξη. Το θυμάσαι την εκεί. Που έχετε εσείς 32 κλασικές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Ποια ομάδα? ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης. Με τον Τζόρβα. Με τον Τζόρβα. Έχει βγάλει τα πάντα. 16 αποκρούσεις έκανε. Πόσες? 16. Ναι. Όχι, υπάρχει μόνο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Και στο 91 τι γίνεται. Ακύρωσε γκολ ο Κίζας. Ναι. Του Νέτσι, του 90 φεύγα. Ναι, αλλά μετά σε δώσε κύπελο, μια χαρά. Σε πήγε ναι, το έτσι, ναι, τελικό, ναι, μια χαρά. Ναι. Μια χαρά. Με 11 σφυρίγματα του Παναθηναϊκού έχουμε 2 όλα 1-1. Άσε μας. Ναι. Πιάνει ο άλλος από το λεμό Βαρέλα, τον Μπέρκα, τον πνίξει και το αφήνει και παίξει. Ερώτηση. Στο 91 τι γίνεται, θυμάσαι? Όχι. Βγαίνει μπροστά ο Τσιλιγκύρης. Το θυμάσαι, Χρήστο? Βγαίνει ο Τσιλιγκύρης. Έχει δώσει καθυστερήσεις 3 ή 4 λεπτά. Τελευταίο των καθυστερήσεων βγαίνει στον κενό χώρο Τσιλιγκύρης. Το ρολόι δείχνει 93 και 14-15. Ο Γλύκος είναι η Τούμπα όλη λιπόθυμη. Το μάτς είναι, δεν πάει, το χάνει κιόλας. Θα το βγάζε ρε ο Γλύκος. Ναι ρε, όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Και σφυρίζει τη λήξη. Έχω ξαπλώσει κάτω στο μαγαζί που το βλέπω. Γιώργος, μάμα μία, για να φύγει. Για να φύγει η γυναίκα από το σπίτι. Είναι μια άλλη διάσταση που δίνει ο Γιώργος. Α, έτσι εξηγείται η συμμετοχή από άντρες. Βάζουν άντρες για να διώξουν τις γυναίκες. Τώρα να τις διώξει, αλλά. Ναι, να ξέρεις και πού θα πάει. Και πού θα πάει. Δηλαδή, Γιώργο, είσαι τόσο σίγουρος. Και κάτι άλλο, άστε, πρόφαση. Πρόφαση. Απλά γουστάρετε, προτιμάτε Μάμα Μία και Δέσποινα Βανδύ, έτσι. Πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Είδες μια και έλεγες για φανέλες. Ναι. Η Μίλαν αφήνει μετά από 20 χρόνια την Adidas και ξεκινάει συνεργασία με την Puma. Και παρουσιάζει μέσα από αυτό το βιντεάκι την φανέλα. Η φανέλα της Μίλαν τι ξεχωριστό να έχει, ρε φίλε. Α, ορίστε το τι. Με αυτές τις πολύ κλασικές, ναι, δεν μπορείς να παίξεις πολύ. Ναι, ναι. Όπως και Juventus. Ο λαιμός, η ρίγα στο μανίκι. Ναι, στον ώμο, κάτι παίζει στον ώμο, κάτι στο πλάι. Κάτι σου φαίνονται όμως όλες ίδιες. Ναι, γιατί τώρα Μίλαν. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Κανονικά και εθνικές ομάδες είναι έτσι. Δεν σου πατή. Μπράβο στην Nike που φέτος άφησε την Αγγλία πάναπλη. Δεν έχει τίποτα. Ο ορισμός του minimal. Σε αντί του Καραγκιουζιλίκ της Γερμανίας. Η Αγγλία πότε είχε Umbro και την άφησε? Τελευταία φορά η Αγγλία με Umbro, αυτή που έχω εγώ, παγκόσμιο 2010 νομίζω. Η κατάλευκη που είχε πρότυπο τη δεκαετία του 50 με Billy Wright, που είναι σαν πουκαμισομπλούζα. Φανταστική. Ναι. Απίστευτη. Απίστευτη. Το μεγαλείο της απλότητας. Ποια είναι η πιο ωραία φανέλα του ΠΑΟΚ όλων των εποχών? Όλων των εποχών. Ναι, σου κάνω ερώτηση εσένα που σε πάω ρεπόρτερ που πάω. Δεν θυμάμαι μάρκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Σε βοηθάω, Umbro είναι. Δεν υπάρχει. Και την θεωρώ στις 5 πιο ωραίες φανέλες ελληνικών συλλόγων όλων των εποχών. Ποια χρονιά για πες, στο περίπου? Η πρώτη χρονιά του Κωστίκου στον ΠΑΟΚ. Μόλις έχει υπογράψει. Ως προπονητής. Γιατί κοιτάει έτσι? Γιατί δεν άντεχω πρωί-πρωί, ρε φίλε, μα έρχονται οι πατάτες η μία μετά την άλλη. Φορούσε Umbro ΠΑΟΚ επί Κωστίκου ποδοσφαιριστή. Κλασικές άσπρες μαύρες ρίγες στο σωστό πάχος. Κόκκινο και ντυματάκι Umbro. Ναι, ναι. Κόκκινο, ναι, ναι. Δεξιά. Αριστερά, χωρίς το έμβλημα. Μεγάλη μαγιά. Χωρίς το έμβλημα. Είσαι τόσο αντιπαοξής, ρε εσύ, Μάριε. Έτσι που έπαιξε. Ακόμα και το έμβλημα σε πειράζει. Καθόλου δεν με πειράζει. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα. Και έχετε κάποιες φορές πάρα πολύ ωραίο έμβλημα. Αυτή είναι απίστευτη. Αυτή. Δες την κλασική. Αυτή είναι απίστευτη.
Α, διάβαστε λέει. Χριστίνα Παπά. Ναι, δεν ξέρω, διάβαστε. Ως άτακτη μαμά στους αληθινούς έρωτες. Ήταν άτακτη. Αληθινή έρωτα, θύμισε μου. Αυτό πότε. Τι χρονιά περίπου είναι αυτό. Φίλε, γιατί με αυτήν δεν λιποθυμούσα ποτέ. Πανέμορφη γυναίκα, αλλά. Είτε 30, είτε 40, 50. Εμένα δεν μου βγήκε ποτέ. Δεν μου βγήκε ποτέ. Ποτέ. Με Σουηδία-Αγγλία αύριο το απόγευμα. Χρήστος Κιώσης παίζει μόνο άμπα, πολύ απλά λόγω Μάμα Μία. 5 διπλές προσκλήσεις Μάμα Μία απόψε στο θέατρο Δάσους. Επαναλαμβάνω, με Δέσποινα Παμβή στο ρόλο της Ντόνα. Εδώ πέρα ποια είναι, Χρήστο, η Σόφη, η Μαριέλα Σαβίδου. Ήταν η Ντέμι κανονικά στο Ακροπόλ. Άμα ήταν φιλέ, με Ντέμι πήγαινα. Με Ντέμι πήγαινα. Τι να κάτσω να δω, ρε φίλε, τώρα τον Ταμτάκο να δω. Τι είμαι, βλάκας είμαι. Αν είναι δυνατόν, τόσο βλάκας είμαι. Λοιπόν, Μίλαν με λεπτή ρίγα και στόχο στα χρώματα της Ιταλίας. Από τις πιο... Ντάνκαν σε λίγο. Λοιπόν, Άκη Σακελαρίου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Αργύρης Αγγέλου, Μπέτη Μαγκύρα, Μαριέλα Σαβίδου, Εύα Τσάχρα, Άρης Μακρύς, απόψε θέατρο Δάσους στο εμβληματικό musical Μαμαμαμαμία. Break και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε, καλημέρα και πάλι σε όλο τον κόσμο. Παρασκευή σήμερα, 6 Ιουλίου, ακούτε Λίμπερο, ακούτε Τρόικα. Μεγάλη γιορτή. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στη Μεσσηνία, στο Κώστα Ναβαρίνο, βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Πήγα πέρσι, 3 φορές. Απ' έξω πέρασα. Κάποια... Τη μία πήγαινα βοηδοκυλιά. Τι συγκρότημα είναι αυτό, είναι που είναι πολυτελέστατο, είναι τι είναι... Έχει μείνει ο ΠΑΟΚ μία ή δύο φορές, ρε. Ναι. Κάτι για πρέπει να έχει Τρίπολης. Σχέση ο Σαβίδης με αυτό. Και τις δύο... Κάτι πρέπει να έχει σχέση. Όχι. Ο Σαβίδης. Ναι, ναι. Ούτε για αστείο μην το πεις. Αυτό ήταν το όνειρο του... Πες το ρε εσύ τον ιδιοκτήτη. Ναι, το ξέχασε το άνθρωπο. Τον υμνούν όλοι στην περιοχή, ναι. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Χρήστο, ήταν πέρσι να κλείσω να πάω για φαγητό. Είναι πολύ Εννοείται ρε φίλε, τι θα έχει. Το Κώστα Ναβαρίνο έχει κάνει ο άνθρωπος. Είδα απίστευτα τα γύρα του γκολφ. Mm. Απίστευτα. Πραγματικά απίστευτα. Ανέβηκε στην εκτίμησή μου ο Κριστιάνο. Αν είναι στη Μεσσηνία. Αυτή η φωτογραφία τώρα από εκεί είναι, άραγε δεν είναι. Ναι, δεν ξέρω εγώ. Τι βλάκι. Α, τι φοράει. Αυτός... Τι βερμούδα φοράει, τι μαγιό είναι. Εντάξει, αυτή τι να πούμε, τη μάρκα. Τόσο και τόσο μάρκες έχουμε πει. Ναι, το είδες. Ναι. Το βλέπεις. Ναι. This σαν πιο πιτσιρικάς είναι αυτός εδώ. Ναι, εδώ πέρα σαν να μην είναι φετινή αυτή. Και εμένα έτσι μου μοιάζει. Εδώ είναι και λίγο ωραίος. Πίσω είναι ο γιος του, ε. Αρέσει. Πίσω είναι ο γιος του, όχι καθόλου δεν μου αρέσει. Εντάξει. Καθόλου. Πίσω από το μέση καλύτερος είναι και έτσι. Ναι, πίσω είναι ο γιος του. Τα λέμε αυτά. Λοιπόν, μην ξεχνάς, 5 διπλές προσκλήσεις. Μάμα Μία απόψε με την Δέσποινα Βανδύ στον ρόλο της Ντόνα και πολλούς άλλους πρωταγωνιστές, καλούς τοπιούς της ελληνικής θεατρικής σκηνής. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Μάμα Μία και το αποστέλεις στο 54526 απόψε στο Θέατρο Γης. Έκανα λάθος εγώ, ζητώ συγγνώμη. Στο Θέατρο Γης παρασύρθηκα. Από παραδρομή δεν ήταν. Αλλά πετύχαμε το θέατρο που λέει και ο Τσατσαρός. Το θέατρο λέει το βρήκε, το πέτυχε. Ναι. Προσέξτε λίγο, οι χαμένοι θα καβατζώσετε δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. Τόσο μα τόσο απλά. Δημήτρη, δίνεις εσύ. Πρώτη ώρα με βασιλική ρετσίνα, πλούσια αυθεντική γεύση. Βασιλική ρετσίνα για την παρέα, για το ταβερνάκι, για το τραπέζι, το οικογενειακό και όχι μόνο. Με Mr. Gold, κορυφαία πίτσα, καταπληκτικές τιμές, άριστη ποιότητα. 2310-6285-86. 2310-6285-86 και σήμερα παραγγέλνεις και εξυπηρετήσε άμεσα. Και Ρεγκίνα, είδε εξεσουάρ μπάνιου. Ιδραυλικά ιδραυλικά.gr. Ο Κλοπ έχει κάνει δηλώσεις για πρώτη φορά επισήμως και λέει για τον Κάριους, το λέει επίσημα, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είχε διάσηση εντός παιχνιδιού. Όποιος είχε διάσηση γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ίδιος τρόπος με τον οποίο αισθάνεσαι. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για τον καθένα. Είχε ένα χτύπημα στο κεφάλι του και το ένιωσε, αλλά δεν ήξερε ότι είχε διάσηση. Με όλη την ένταση του παιχνιδιού, την αδρεναλίνη και την απογοήτευση μετά το παιχνίδι, κανείς δεν σκέφτηκε αυτό το ενδεχόμενο. Χρειάστηκε να περάσουν λίγες μέρες για να αποδεχτώ το γεγονός ότι χάσαμε στο τελικό και να ασχοληθώ με την κατάσταση. Δεν ήταν τόσο εύκολο.
Γιατί τα λες τώρα, ρε Γιούργεν, και δεν μας τα είπες τότε. Τον πήρε τηλέφωνο και ο Franz Beckenbauer και του είπε το ίδιο. Ότι ο παίκτης σου είχε διάσηση. Δεν το κατάλαβε, έτσι. Τα ακούς, Νίκο Παπαδόπουλε. Πώς χάσαμε το κύπελο. Τα ακούς. Ναι, αυτό σας τι. Τι. Τώρα συνειδητοποιώ τι ονοματεπώνυμο σημαντικό έχει για την ιστορία του Άρη ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Βέβαια. Ρε Κιώση, να το πει ο Τσαλτίδης να κοιτάξει έτσι, ναι, εσύ. Νίκος Παπαδόπουλος. Ποια είναι η στιγμή αγωνιστική. Νίκος Παπαδόπουλος στον Άρη. Τότε που τους πούλησε και πήγε στον Όφη. Η κλωτσιά, τότε, κλωτσιά. Τότε που γλιστράει. Κλωτσιά στα μούτρα. Τότε που τους είπε ότι ναι. Του Γιώργαρου του Καραΐσκου. Μέσα στο Καφτατζόγλιο. Σε συγκλονιστική επέμβαση του Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι στο team του Άρη φέτος, έτσι. Συνεχίζει ο άνθρωπος. Όχι. Δεν το φάγατε. Α, το φάγατε τον Νίκο. Μπράβο. Το ευχαριστώ. Νίκο, πώς περνάς, τι γίνεται. Καλά, είναι σε εξέλιξη πρωινή προπόνηση τώρα. Τι θερμοκρασία έχετε εκεί, είστε λίγο κάτω από εμάς. Αρκετά θα έλεγα, ειδικά το βράδυ. Το βράδυ έξω χωρίς ακέτα δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Ρίχνεις κάτι πάνω σου, αγόρι μου. Ρίχνω, Μάρια μου. Έτσι, έτσι. Έχω ζακετούλες και ρίχνω. Έτσι. Ναι. Έχει ψύχρα το βράδυ. Εντάξει, τώρα το πρωί και ήταν κάθεση στον ήλιο. Mm. Το αισθάνεσαι, αλλά όχι να σε κάψει. Είναι δηλαδή καλές οι θερμοκρασίες για την προετοιμασία της ομάδας και για τους ποδοσφαιριστές. Ιδανικές συνθήκες για τον Άρη, δηλαδή. Καλές είναι, δόξα τω Θεώ, χωρίς βροχές ευτυχώς. Γιατί την πρώτη μέρα που ήρθαμε έβρεχε, είναι η αλήθεια. Στο μεγαλύτερο κομμάτι του δρόμου κιόλας και λίγο εδώ πάνω, αλλά δεν είχαμε άλλη βροχόπτωση από την περασμένη Τετάρτη. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η πρωινή προπόνηση. Μοιρασμένο το πρόγραμμα με μπάλα και αερόβες ασκήσεις. Με νέο πρόσωπο τον Γιώργο Βαλεριάνο, ο οποίος εξασφάλισε άδεια από τη μονάδα του στη FIBA. Και χθες το βράδυ αφήχθη εδώ πέρα στα 35 πηγάδια. Ποιος είναι διοικητής εκεί? Τώρα παρουσιάστηκε το παιδί. Ναι. Ναι, γιατί για να λες θύβα. Και αμέσως άδεια, άρεσες. Ναι. Πρώτη μέρα. Ντροπή. Ντροπή. Ο Σιαμπάνης που πήγε στο εξωτερικό. Ναι, ναι. Και είναι και αυτός από σήμερα στην διάθεση του Ερέρα. Συμμετέχει κανονικά στο πρωινό πρόγραμμα και αρκετά ξανά τον βλέπω κιόλα. Και περιμένουμε το απόγευμα να έρθει και ο Καντιμήρης, ο οποίος χθες ανακοινώθηκε η ανανέωσή του για ακόμα ένα χρόνο με τον Άρη και θα είναι, όπως μας είπε, ένα άνθρωπο της ομάδας κανονικά. Δεν μιλάει, λες, κοιμάται ο μπαμπάς του με τη μαμά του στο διπλάνο δωμάτιο. Ο Νίκος. Έτσι δεν μιλάει. Ο Νίκος. Να κάνει ησυχία, μην μίξει με το μωρό. Νίκο. Ναι, λίγο αν μπορείς ζωντάνος, γιατί κάνουμε, ναι. Επειδή είμαστε, κάνουμε εκπομπή, φίλε, όχι τίποτα άλλο. Προσπαθούμε να είμαστε λίγο διακριτικοί, παιδιά, γιατί είναι σε εξέλιξη προπόνηση. Πάνε λίγο πιο κύρα, αγόρι μου. Ναι. Πάνε λίγο πιο εκεί. Ναι, πρέπει να βλέπω κιόλας, Χρήστα. Μην χάσεις καμιά φάση. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να υποθέσω θα δουν οι παίκτες του Άρη τα μάτσα, έτσι, σήμερα και αύριο. Το σημερινό, μόνο το πρωτέμβριο. Κάτσε, το σημερινό εννοείς, το απογευματινό. Το 5, ναι, γιατί έχει όρεξη προπόνηση. Θα χάσουν το Ουρουγουάη, η Γαλλία για να κάνουν προπόνηση. Θα το χάσουν, Μάριο. Αν είναι δυνατόν. Μα η καλύτερη προπόνηση αυτή είναι, ρε φίλε, λέει ο Μάριος. Να δεις ένα μάτσο παγκοσμίου. Θα δουν το βράδυ. Φυσικά. Δεν το βράδυ, θα το δουν κανονικά, εντάξει. Κάνε στο ενδιάμεσο προπόνηση. Θα το δουν σε DVD, ρε. Κάνε 7 με 9 προπόνηση. Ναι, ναι. Κάνε 7 με 9 προπόνηση, μη τρως, πάρε καμιά πίτσα και κάτσε να δεις τέτοιο. Έτσι κάνανε στον ΠΑΟΚ. Οι Βραζιλιάνοι του ΠΑΟΚ έτσι κάνανε, φίλε. Δεν παίξε στο μάτς. Φίλε, σταματήσανε. Έκανε ο διαιτητής διακοπή για να πιούν νερό και πήγαινε ο Μαρίτσιος στον πάγκο και ρώτησε τον Ενρίκε πόσο είμαστε. Τον ακούσε η Βραζιλία με το Μεξικό. Ναι. Πόσο είμαστε. Ο Γιώργος Φυρός, κάποιον που ρώτησε εμείς τι κάναμε, τον γύρισε πίσω με Μεκτέλ. Κάποτε. Ρώτησε κάποιος παίκτης του Άρη, εμείς τι κάναμε, στα μπάνια μέσα και του λέει, εσύ γυρνάς με το κτέλ. Μαθήματα ποδοσφαιρικής ιστορίας. Ο πρώτος που θα στείλει ποιος είναι ο παίκτης, FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526, κερδίζει ζευγάρι γυαλιά ή από το Opticon Express. Πάντως με αφορμή το σημερινό παιχνίδι της Γαλλίας, ο γυμναστής της ομάδας, ο Τέλμο Ντεαντρές, έκανε έτσι λίγο ένα πείραγμα στον Ντιγκινί. Mm-hmm. Κάτι αλέλεμπλε τον έλεγε, κάτι τέτοιο. Ναι. Στην ώρα της προπόνησης, εντάξει. Τώρα το βραδινό του δουν σίγουρα το πραγματινό. Ναι, το πρόγραμμα, οπότε βλέπω ολοκληρώνεται κιόλας και το πρωινό πρόγραμμα. Mm-hmm. Σε μικρότερες διάρκειες από αυτό που είχαμε χθες το πρωί με τους παίχτες να προπονούνται χθες για 2 ώρες σήμερα, κράτησε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Η πρωινή προπόνηση και
όπως μας είπαν από την, οι άνθρωποι της ομάδας, λίγο πριν τις 12, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε και ένα παίχτη ο οποίος θα φιλοξενηθεί στα, στα ραδιόφωνα για να μιλήσει για αυτό το ξεκίνημα. Λίγο πριν τις 12. Α, πριν. Γιατί μετά λίγο τις 12... πριν τις 12. Περιμένουμε να κλειδώσει τώρα, σε λίγο θα έχουμε το οριστικό για το πότε. Έγινε Νίκο, μας είπε τώρα τι έγινε στην προπόνηση, τι έκανε. Πάρα πολύ, εγώ ενημερώθηκα. Τίποτα δεν μας είπε. Δεν μας είπε τι δουλεύει ο Ερέρα. Με ποιους δουλεύει, κανένα παρασκήνιο αυτό τέτοιο. Η Αγγλία παίζει αύριο. Έχουν κλείσει χθες από εδώ 5 άτομα να φύγουν αύριο το πρωί για Σαμάρα. Ο Άρης πήρε Γκολάσο. Ναι. Πήρε Ματέο Γκολάσια. Αυτά τα έχουμε πει από χθες. Πήρε δεν το λέω σε εσένα, στο Μάριο το λέω. Πήρε Μανίγια ή Ματίγια, πώς λέγεται αυτός. Ματίγια. Μέχρι και το Μετροσπορ που έλεγε, που λέγανε ότι δεν θα ανέβει ο Άρης στην προετοιμασία γιατί χρωστάει στο αθλητικό κέντρο. Έχει πρωτοσέλιδο ο Άρη σήμερα. Αυτό τι είναι, τι ρωτάει. Τελικά ανέβηκε, ρε, είναι η ομάδα εκεί σίγουρα. Εδώ είναι, φίλε. Α, είναι. Ω, γιατί λέγανε δεν θα έρθει, γιατί χρωστάμε τέτοιο. Και σήμερα να πουλήσουμε τις μεταγραφές. Νίκο, στο δωμάτιο κοιμάσαι μόνος ή με συνάδελφο? Δεν είναι δωμάτιο, φίλε, είναι βίλα. Δεν είσαι αντίσκηνο, είναι πού είναι. Βίλα, βίλα. Διόροφο. Βίλα. Πολύ μαζί. Έχει ο Νίκος μία βίλα μόνος του? Όχι, τον ένα, ένα όροφο. Ένας όροφος είναι μόνο ο Νίκος? Όχι, ένας όροφος είναι, ένας όροφος. Α, και πώς είστε, πόσα δωμάτια έχει? Ένα δωμάτιο και δύο έξω. Α, ένα δωμάτιο και δύο έξω. Διαφορετικό χώρο δηλαδή. Στην Ήπεθρο. Όχι, ναι. Εννοήσα τέτοιο που ανοίγει κρεβάτι. Σύνολο πόσοι δημοσιογράφοι είναι, παιδιά, ο Νίκος και άλλοι πόσοι? Πέντε είναι σύνολο πάνω. Ο Νίκος και άλλοι τέσσερις δηλαδή. Πέντε. Αυτό ρωτάω. Και είναι όλοι σε ένα χώρο που έχει τα χωρισμένα. Όχι, δύο διαφορετικά. Μπράβο. Ο Νίκος, λέω, ρωτάω. Κοιμάται μόνος του το παιδί ή με συνάδελφο? Μόνος του είναι ο χώρος του, φίλε. Μπορώ να έρθω εγώ? Όχι. Δεν είμαι μόνος μου. Δηλαδή τι είσαι, σε διπλό κρεβάτι με άλλο συνάδελφο είσαι? Τη φίλη σου, τη φίλη του? Όχι, σε διπλό, σε μονόρε, Χριστός και Παναγία δηλαδή, εντάξει, αλλά είναι δύο μονά δίπλα. Α, είναι δύο μονά δίπλα. Α, τον Γιώργο έχεις, ωραία. Ναι. Και το πιστοποίησε και αυτός ότι ανέβηκε η ομάδα πάνω? Το πιστοποίησε. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε για την πρωινή προπόνηση και να σταθήσω κιόλας. Για να πάμε κι εμείς λίγο πάλι πάνω στο ξενοδοχείο. Τώρα βλέπω έτσι κάποια τελευταία, λέει ο Ερέρα στους παίχτες. Είχαμε αερόβες ασκήσεις, είχαμε και παιχνιδάκια με την μπάλα, με τον Ερέρα να τονίζει ακόμα περισσότερο σήμερα αυτό το θέλω που έχει καταγράψει από χθες που βρίσκεται η ομάδα σε 35 πηγάδια. Δύο επαφές στο πολύ με την μπάλα κάθε ποδοσφαιριστής. Υποδοχή πάσα, υποδοχή πάσα. Θέλει γρήγορο passing game και θέλει και πίεση πάνω στην μπάλα από τους αμυνόμενους. Το δουλεύει πάρα πολύ, μπορεί να είναι αυτονόητο το passing game, το να δουλέψει μας αυτό, αλλά για τον Ερέρα είναι πολύ βασικό στο δύο επαφές στο πολύ. Καλά που δεν έχετε Τζιόλ. Με το καλά με την Τρίτη. Με το καλά με την Τρίτη. Του είχε μια μπάλα τα τρία μέτρα με το καλά. Έχουμε καμιά ενημέρωση για τις αφήξεις νεότερη από το χθεσινό βραδινό? Γιατί χθες μας είπανε Δευτέρα με Τετάρτη θα έρθουν όλοι επάνω. Έχουμε καμία νεότερη? Μετά από αυτό το οποίο ανέφερες και εσύ, Χρήστο, δεν έχουμε. Εντάξει, για το Ματίγια το έχουμε πει ότι θα έρθει τη Δευτέρα. Mm-hmm. Τώρα για τους υπόλοιπους ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί η μέρα που θα βρίσκονται στα 35 πηγαδιά. Όσο πιο γρήγορα πάντως, τόσο το καλύτερο για τον Ερέρα, για να μπορέσει να δουλέψει καλύτερα ο άνθρωπος κιόλας και να μπορέσει να εστιάσει ακόμα περισσότερο στο κομμάτι της τακτικής. Mm-hmm. Σε αυτό το διάστημα που θα βρεθεί η ομάδα στα 35 πηγαδιά. Mm-hmm. Ωραία, Νίκο. Έγινε, παλικάρι μου. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Παρακαλώ πάρα πολύ, Τσαλτίδη και Στορμπατζόγλου, να μου δείξουν τώρα να μπουν στο Facebook του Λίμπερο συγκλονιστικό νέο μήνυμα από τους 463, τα αδέρφια που μας ακούνε κάθε πρωί από τα χωράφια. Ναι. Μάριε, σου στείλαμε φωτό στο Facebook του σταθμού και στο Facebook του Τσόρμπα να δεις πόσο ωραία περνάμε στα χωράφια. Στο χωράφι, μαζεύοντας ροδάκινα. ΠΑΟΚ, θρησκεία, ροδάκινο και βία. Ευχαριστούμε για το εισιτήριο Dead Kennedys. Άντε, το είχατε καμπατζώσει εσείς. Καλά, πού να, εντάξει. Καλημερίζω. Να τη. Για να τη δω, να τη δω. Α, τρακτέρ έχουνε. Δώσε εδώ. Για δώσε να δούμε. Για το Τσαλτίδη. Τσαλτίδη, γιατί? ΠΑΟΚ, θρησκεία, ροδάκινο και βία, ρε φίλε. Τα οι κάσες είναι μπλε. Και το τρακτέρ είναι μπλε. Να τα παιδιά. Ωραία φωτογραφία, παιδιά. Βλέπω λίγο αδύνατος. Είναι μπλε. Και την ίδια στιγμή που ο Μάριος ασχολείται με την Αγγλία, ο Ηρακλής δεν έχει τις 300.000 ευρώ για να κάνει με το κεφάλαιο και να παίξει τη Β' Εθνική. Με destroy yourself, τι είσαι, πόρα, αγροτιά. Και ο άλλος πίσω, ο άλλος με το καρό που κάμισε είναι για το The Voice. Κατευθείαν.
και διαβολώσιμα. Αδερφέ, με το Keep Music Evil, με τα δαχτυλάκια. Ωραία φωτογραφία, βλάκα, βλάκα. Περίμενε τώρα εδώ πριν πάμε στο διάλειμμα. Αδέρφια, ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά και ευχαριστούμε και όλοι εδώ. Να είστε καλά, ρε. Γερά στο χωράφι που ράγιο. Κανα καλό ροδάκινο, ρε παιδιά. Ακόμη φέτος δεν έχω φάει ροδάκινο στην προκοπή. Εμείς έχουμε φάει. Έχεις δίκιο. Κάτσε εδώ να μας πει ο Χρήστος. Πού έχεις φάει εσύ? Ποιος, τι ομάδα είσαι? Άρης. Μπράβο, Χρήστο. Εσύ, Χρυσάν, θα μας πεις τι ομάδα είσαι? Και εσύ, Άρης. Έχουμε 100% αυτοδυναμία. Έχουμε στο στούντιο Χρήστο Τσαλτίδη. Πες γεια σου, ε. Γεια. Γεια σου. Χρυσάνθη και... Χρυσάνθη. Και Χρυσάνθη Τσαλτίδου. Και απ' έξω έχουμε Στέλλα. Η Στέλλα είναι απ' έξω γιατί είναι σοβαρή κοπέλα. Έτσι. Εντάξει. Έχει άλλη καριέρα στο μυαλό της. Θα πεις ένα τραγούδι του Άρη. Ξαναμπεί σε στούντιο τόση αριανή. Αν συνεχίσει έτσι θα μπουνε. Πολύ. Εγώ θα λείπω. Θα λείπει σίγουρα γιατί θα φύγει στο μπαλκόνι. Έχουμε μπαλκόνι? Δεν έχουμε. Ψηλά είναι. Ψηλά είναι. Πάρει και Άλεξ, μας συγκινείτε ρε εσύ. Ποιος? Ναι. Ο Άλεξ Σίλβερ, έστειλε. Ναι. Και Γιάννη Μουστάκη, να είστε καλά, ρε. Όχι, όχι. Ξέρεις τι έγινε επεισόδιο Άλεξ Σίλβερ με Δήμητρα, με την γυναίκα του στο Facebook? Την απείλησε. Με τη σύζυγό του. Τόντισε κυτρινό μαύρο το παιδάκι του η Δήμητρα. Ναι. Και λέει τι ωραία χρώματα και τα λοιπά. Και έχει κάνει το εξής ο Άλεξ Σίλβερ. Δεν ξέρω αν ακούει τώρα και αν κάνει μια βουτιά εκεί στη Χανιώτη που πάει. Κάτσε ρε, δεν καταλαβαίνω. Αυτός είναι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είναι ο Άλεξ. Και η σύζυγος είναι Άρης. Και η Δήμητρα είναι Άρης. Ναι. Λοιπόν, αν την άντιξε την κοπέλα να κινηθεί νομικά εναντίον του, βοηθάω κι εγώ. Όχι, περίμενε. Και έχει πάρει τα ρουχαλάκια του μωρού. Ναι, τα το κίτρο και το μαύρο. Και κάνει, βάζει ένα σπίρτο και το ανάβει και κάνει πως το καίει στη φωτογραφία. Ναι. Και τι κάνει η Δήμητρα? Παίρνει ένα φορμάκι ΠΑΟΚ που το είχε. Και το ψαλίδι από πάνω και λέει μη με απειλείς εμένα. Φορμάκι του... του μωρού. Του μωρού πήρε το πήρε το μωρού. Που έλεγε πάω, κρε. Και οι δύο, ναι. Εντάξει, πω. Και ποιος έχει πιο εύκολη πρόσβαση στα ρούχα? Η μαμά. Εκτός θα τα πλύνει ο Άλεξ στο σπίτι. Η μαμά, ναι. Εντάξει, η Άννα Βαγενά. Δεν μοιάζει το σχορεμένο το Ρόνι Τζέιμς 2. Ε? Ποιος είναι αυτός ο Ρόνι? Αν ζούσε ο Ρόνι Τζέιμς 2. Ο τραγουδιστής μου, ρε. Εσύ μεγάλη μορφή, τεράστια μορφή. Χριστό, υπήρχε και Ρόλι Τζέιμς 1. Αν ζούσε σήμερα ο Ντίο, η Άννα Βαγενά. Απίστευτο. Χρήστο, παλικάρι μου, το μπλουζάκι που φοράς τι λέει? Για πες να ακούσει ο κόσμος. Μπρούκλιν. 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 Και από κάτω Μπρούκλιν, από κάτω το νούμερο και από κάτω. 78. 78. Και από κάτω το νούμερο, βρε. Κάτσε να δούμε από κάτω το νούμερο. Α, Νιου Ιόρκ. Νιου Ιόρκ. Έτσι. NBA καθόλου βλέπουμε, παρακολουθείς? NBA δεν βλέπεις μπάσκετ, δεν σ' αρέσει το μπάσκετ πολύ. Τι βλέπεις? Τι βλέπεις εσύ, πες? Είσαι σίγουρα αριανός? Μπάλα βλέπει. Μπράβο, μη χειρότερα. Σε πόσα μάτς έχουμε πάει? Σε όλα τα μάτς του Άρη δεν πήγαμε? Ναι. Βέβαια. Του χρόνου, Χρήστο, θα πας στην Τούμπα, πάω Κάρης? Όχι. Γιατί αν πάμε μαζί, πάμε οι δυο μας. Μην λες κακές λέξεις, θα πει τίποτα στον αέρα και μετά θα τρέχουμε. Ας το φυρίδι, το πάω. Ας το, είδατε μια χαρά. Φίλε, έλα. Η μητέρα σου. Η μητέρα μου. Η λοιπόν, μητέρα σου. Ωραία. Η μητέρα του. Κλείνουμε, πάμε σε break. Χωρίς τα παιδιά θα επιστρέψουμε για να κάνουμε και λίγο έτσι σοβαρή εκπομπή. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Πέντε διπλές προσκλήσεις. Πέντε διπλές. Μάμα μία με Δέσποινα Βαδί απόψε στο θέατρο Γης. Τι άλλο να κάνει για εσάς η Τρόικα? Πέντε διπλές προσκλήσεις. Θα γκρεμιστεί το θέατρο Γης απόψε. Οκ, FM και ένα όνομα τεπώνυμο δίπλα Μάμα μία, αποστολή στο 54-5-26. Στην σημερινή εκπομπή που έχει τίτλο «Στη Σαμάρα, αδέρφια, στη Σαμάρα», αύριο το πρωί πρέπει οι κάτοικοι της Σαμάρας, όταν ανοίξουν τα καλοσχηματισμένα μάτια τους, να δούνε από τον ουρανό χιλιάδες μανιτάρια με τον Σταυρό του Αγίου Γεωργίου. «Στη Σαμάρα, αδέρφια, με τον τροπεοφόρο Άγιο Γεώργιο στο πλευρό μας, για την Βασίλισσα και την πατρίδα, την μητέρα του ποδοσφαίρου». Και φυσικά η Media Markt σου προσφέρει συσκευές και σέρβις υψηλότερης ποιότητας για να απολαμβάνεις τις ματσάρες του Μουντιάλ. Όλες οι υπηρεσίες υπάρχουν στη Media Markt. Θέλεις επίδειξη πλυντηρίου? Την έχεις. Θες μεμβράνη για να προστατεύσεις την οθόνη του τάμπλετ σου? Την έχεις. Θέλεις έτοιμο λάπτοπ με εγκατεστημένα τα πιο δημοφιλή προγράμματα? Έχεις. Χάλασε το κινητό σου? Μπορείς να το επισκευάσεις στη Media Markt. Για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός: Media Markt. Περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματα και στο mediamarkt.gr. Break και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Ζωντάνια, ζωντάνια στο λίπερο, ναι, ναι, πλιακάτα, ναι. Κόσμος, παιδιά, τα παιδιά τι είναι χαρά, ωραία, τα παιδιά είναι ευτυχία.
Τελευταία μέρα καλύτερη θα είναι. Ποιο βιβλίο ξεκινάει, Χρήστο? Δημήτρη, παρακαλώ. Το έχεις υπόψη σου? Ποιο βιβλίο? Κάτσε, περίμενε. Η Βαγιανά με μουστά. Α, όχι, νόμιζα είναι η Βαγιανά και εδώ πέρα. Ποιο βιβλίο ξεκινάει με τη φράση «Θα ήθελα να γνωρίσω τον Μα» που είπε ότι τα παιδιά είναι ευτυχία? Άντρε. Νίκ Χόρμπι, το High Fidelity. Μεγάλος Νίκ Χόρμπι, άρα γι' αυτό μας πρόδωσε. Παντρεύτηκε πριν κανένα βιβλίο. Παιδιά, κανένα νέο απολύβρε που λέχουμε. Με Φεκίρ τι κάνουμε τελικά? Με τερματοφύλακα. Πάρ' το γλύκο. Πάρ' το γλύκο, τι έκανες. Διάφορα εδώ μηνύματα έχουμε για δηλώσεις για την πρώτη, αλλά... Άστο. Περιμένω από σένα δουλειά και μου δίνει το κορυφαίο σχόλιο για Μουντιάλ. Το έχει κάνει... Ναι. Μας το δίνει ο Κιώσης. Τεράστιος Τόνι Κασκαρίνο. Ναι. Τεράστιος Τόνι Κασκαρίνο. Η παικτούρα αυτή, ο Ιρλανδός, με τις ιταλικές ρίζες. Ο μπαμπάς του ζαχαροπλάστης είχε ζαχαροπλαστείο σε μια συνοικία της Νάπολη. Έχει αγωνιστεί εναντίον του Ολυμπιακού, θα το θυμάστε κάποιοι, με τη Μαρσέιγ. Και συμμετοχή σε ένα παγκόσμιο κύπελο, σε δύο παγκόσμια κύπελα, συγγνώμη, σε δύο παγκόσμια με την εθνική του Έιρε. Τι είπε ακριβώς Χρήστο Τόνι Κασκαρίνο, να το ακούσει και να δούμε αν συμφωνεί και αν τον βρει ο Δημήτρης Ρομπατζόγλου. Τι είπε? Η Αγγλία αντιμετωπίζει, ποιον δηλαδή, αντιμετωπίζει, σε ποιο Μουντιάλ? Η Αγγλία αντιμετωπίζει αύριο τον Μπεργκ, τον πιο βρώμικο παίκτη του Μουντιάλ. Ότι είναι βρώμικος είναι. Και κοιμάσαι. Με αυτό να ξεκινήσει σήμερα, μου λες τι έκανε το λέμε, το ξέρουμε. Είναι βρώμικος. Ναι. Πώς το στοιχειοθέτει όμως, τι λέει, το έχει δει? Να το δούμε, ρε φίλε. Έγραψε κατεβατό άρθρο, Τόνι Κασκαρίνο. Τι πες και δες το εδώ πέρα. Τον χιλιοκράζει και είναι ο παίκτης που θα κάνει όλα αυτά και δεν. Εκτός φάσης. Ναι. Και μου λέει για τον Κίζα μετά, εσύ και τον Βαρέλα. Άντε ρε, άσε μας. Ο Βαρέλα τον πιάνει από το λαιμό και τον πνίγει. Άσε μας από εδώ πέρα. Είναι κόκκινη και πέναλτι. Για τον Μπέρκ. Πέναλτι και κόκκινη. Θα μιλήσει ο Μπέρκ. Άλλο το, αυτό. Το άλλο το γενικό. Ακούτε στο ΠΑΟΚ 24. Ναι. Μπράβο στον Τόνι Κασκαρίνο, την τεράστια αυτή παικτούρα, ο οποίος είχε αποτελέσει, είχε σχηματίσει μάλλον, δημιουργήσει φωνικό δίδυμο στην Millwall με ποιον. Να δω αν το βρείτε. Είχαν βάλει 800 γκολ, ειδικά τη μία σεζόν. 800 γκολ. Τόνι Κασκαρίνο με τον άλλον. Απίστευτο. Και μετά πήρε μεταγραφή. Και ο Τόνι και ο άλλος. Όχι, αυτό το δούμε, το δούμε αυτό. Ναι, αυτό είναι τεράστιο το για τον Μπέργκ, ο οποίος είναι εντελώς τελείως μούχτικος και ύπουλος και λέει ακριβώς τον Κασκαρίνο, τα κάνει όλα αυτά και δεν θα τιμωρηθεί ποτέ. Έτσι. Ο Γλυκούλης, Σουηδός. Αύριο λοιπόν η Αγγλία αντιμετωπίζει αυτόν. Αντιμετωπίζει τον Μάρκους Μπέργκ. 5 η ώρα το απόγευμα, Ελλάδος. Εντάξει. Πολύ ψωμί πράγμα, πολύ πράγμα έχει και απόψε σήμερα τα δύο μάτς. Ουραγουάη, Γαλλία στις 5, Βραζιλία, Βέλγιο στις 9 και αύριο 5 η ώρα Σουηδία, Αγγλία και στις 9 Ρωσία, Κροατία. Είμαστε με τη Ρωσία φυσικά, εννοείται. Γιατί? 5 διπλές προσκλησούλες για το Μάμα Μία απόψε θέατρο γης με Δέσποινα Βανδύ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, στο ρόλο της Ντόνα. 5 διπλές προσκλήσεις για τη Μάμα Μία. Είμαι τους αδύναμους είμαστε. Παραδοσιακά. FM και ενώ όνομα επώνυμο, δίπλα Μάμα Μία, αποστολή στο 54-526. Άνοιξε γράμμες. Πείτε κάτι για το Epsilon TV να βάλει high definition στην πλατφόρμα Nova, να μπορούμε να δούμε τα εκτός έδρας της παοκάρας μας. Μας πονά τα μάτια στην 65. Γιατί φίλε, τι σχέση έχει? 65 ητσών. Γιατί αν δεν είναι υψηλής ευκρίνειας... Το Epsilon... Αλλά το Epsilon... Δεν έχει... Ναι. Α, ότι θα πάρει τα μάτια τώρα των άστεγων. Και θα... Ναι, αυτό λέει. Ναι, υπάρχει πιθανότητα. Να πάρει τους 7. Και να, κάνει μια, και να κάνει μια σύμπραξη με την Nova. Και να είναι στην ουσία κοινή διαχείριση όλου του πρωταθλήματος. Πόσα χρήματα, 15 εκατομμύρια δίνει η ΕΠΣΙΛΟΝ? Κάπου εκεί λέει ότι... Και ότι η ΕΡΤ δίνει. Πόσα δίνει ετησίως για τους 7 δηλαδή? Δεν δίνει για τους 7 η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ δίνει για όλους. Απλά οι 7, επειδή θα τους δείχνει η ΕΡΤ, θα πάρουν περισσότερα. Η ΕΡΤ κατά κάποιο τρόπο πρημοδοτεί και τις 16 ομάδες. Απλά επειδή θα δείχνει τα ματς και θα κάνει και αυτή. Δηλαδή αυτό που πάει να γίνει με την ΕΡΤ, ναι. Κάτι παρόμοιο πάει να κάνει και το ΕΠΣΙΛΟΝ. Ναι. Κάτι παρόμοιο. Να πάει δηλαδή και να πει: Έχω 7. Έχεις πώς είναι, 9. Ναι. 9 δεν έχει νόημα αυτή ναι, τη στιγμή. Ναι. Ωραία, άρα έχουμε 16. Ναι. Θα συνεννοηθούμε, να κάνουμε ένα κοινό πρόγραμμα και τα λοιπά. Να μην λέει ο ένας, ναι, όχι εγώ θέλω να παίξω. Οικονομικά τι συμφέρει τους 7? Της ΕΡΤ. Α, της ΕΡΤ. Ναι. Σόπα ρε. Αν και τους 7. Ναι. Αν πεις Παναθηναϊκό και Άρη
και στις δύο περιπτώσεις πάνω κάτω είναι τα ίδια. Οι διαφορές είναι, εντάξει, μπορεί να, δεν είναι αμεληταίο το ποσό που θα πω τώρα, αλλά για το ποδόσφαιρο και τα τηλεοπτικά δικαιώματα ίσως και να είναι γύρω στα 4 με 5 εκατοστάρικα. Δηλαδή, στο έψιλον ο Άρης δεν είναι, ούτε 2 δεν είναι. Είναι γύρω στα 2-2-100, έτσι όπως τα βγάζουν, θεωρητικά πάντα, έτσι. Και ενώ στην ΕΡΤ είναι γύρω στα 2-200-2-300. Και την ίδια στιγμή και ο Παναθηναϊκός παίζει εκεί γύρω στα 3 με 4 εκατομμύρια. Που αν το δεις με βάση τη δυναμικότητα του Παναθηναϊκού φέτος και όλα όσα έχουν γίνει, δεν θα έπρεπε να έχει τόσα πολλά περισσότερα χρήματα από τις άλλες ομάδες. Δεν έχει και ρόστερ, δεν έχει τίποτα. Έχει μόνο το όνομά του. Θα μου πεις είναι εμπορικός. Είναι εμπορικότητα, έτσι. Okay. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, αυτοί που θα ευνοηθούν είναι ομάδες σαν τη Λαμία και τα λοιπά, που αυτόνομες έχουν κάτι 600 και κάτι 700 χιλιάρικα προτάσεις. Ναι. Και αν έχουν αυτές τις προτάσεις. Ναι. Αλλά είναι εκεί γύρω στο διάρρη, τέλος πάντων, που παίζει το ποσό. Αλλά με την αναδιάρθρωση... Βγαίνεις με δύο, βγαίνεις. Ναι ρε φίλε, δεν βγαίνει. Ξέρω εγώ, μήπως έχεις παραπάνω έξοδα από χρώσεις. Όσα περισσότερα πάρεις, τόσο το καλύτερο. Αλλά πλέον ο Άρης, έτσι, επειδή ακούω και πολλούς και λέμε και για τον Καρυπίδη και τα λοιπά και δύσκολα και πώς το ένα και το άλλο. Το δύσκολο για τον Καρυπίδη, παιδιά, ήταν τα προηγούμενα 3 χρόνια. Γιατί τώρα, όπως και να το κάνουμε, έχει έσοδα. Δεν θα είναι 2, θα είναι 1,5. Είναι 1,5 έσοδο. Που θα είναι 2, θα είναι πάνω από 2. Αλλά θα είναι 1,5 έσοδο. Πέρσι είχε από τα τηλεοπτικά έσοδα 0. 0. Γιατί και τα λεφτά αυτά που παίρνουν οι ομάδες από την ΕΤΡΙΑ, τα 56.000 και τα λοιπά, πήγαν στους διαιτητές. Οπότε, από το 0 πάει στο 1,5 εκατομμύριο και λέμε είναι λίγο ή πολύ. Τα εισιτήρια. Ήδη έχει τα 900.000 εισιτήρια, τα οποία είναι τα εισιτήρια που είχε πέρσι όλη τη σεζόν. Και μάλιστα πέρσι με 50 ευρώ. Ο Μπράιαν Ντέλφ έφυγε από την αποστολή προχθές, επειδή γεννούσε η γυναίκα του, έτσι. Σοβαρά μιλάς. Νομίζω ότι έφυγε, έτσι, είπανε έφυγε. Ρε εσύ, Ντέλφ, πλάκα μου κάνεις. Ναι. Παίζει η πατρίδα. Ναι. Και φεύγεις και πας στα γεννητούρια. Σωστά. Πήρε άδεια, ρε φίλε. Το άξιο λίγο... Καλά, τι είπα εγώ, τι έφυγε. Σε παρακαλώ, κύριε Σαούδη. Παίζει η πατρίδα, φίλε, ναι, μπάλα. Ναι. Και εσύ αφήνεις την μπάλα η να πας που γεννάει η γυναίκα στο πρώτο παιδί. Παίζει η Αγγλία νοκάουτ μάτς, Χρύσανθε. Όχι ο Άρης με το κοκκινόχωμα. Μαρία. Τι Μαρία. Δεν έχεις γίνει πατέρας, δεν αντιλαμβάνεσαι. Θα γίνω κάποια στιγμή. Αλλά αν δεν το βλέπω αυτά τα μυαλά. Ναι. Τα μυαλά είπα. Δεν αν γίνει η Αγγλία. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο. Αν παίζει δεν η Αγγλία... υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από αυτό. Από το ότι γίνεσαι πατέρας. Ναι, η μητέρα. Ωραία. Πριν το τουρνουά δεν πες, υπάρχει τίποτα σημαντικότερο. Η γυναίκα μου coach είναι στο μήνα της. Πάρε κάποιον άλλον. Γιατί ρε φίλε. Πού ξέρουμε. Εκεί σε καταλαβαίνω, ναι. Συγγνώμη, με λένε. Στο μήνα της είναι, ρε φίλε. Ο μήνας της μπορεί να είναι 30 μέρες, 40 μέρες. Άρα μπορεί να γεννήσει ενώ είμαι στην. Εγώ θα είμαι το λιγότερο 15 μέρες στη Ρωσία. Ναι. Μην με παίρνει σε μένα. Τι λες, αγόρι. Αγαπητέ Φάμπιαν Ντέλφ. Τι λες, αγόρι. Ναι, με το καλό. Λες, την κορούλα, με το καλό. Δεν λέω τον άνθρωπο. Εσένα οι γονείς όταν σε γέννησαν σταμάτησαν να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Δεν δούλευαν με κάμερα. Με πήγε με το ταξί πρώτα, πριν με πάει στο σπίτι, με πέρασε και κάναμε στάση στο Καφτατζόγλιο μπροστά. Και μετά πήγαμε πάνω στο σπίτι. Αλητεία από το φίλο του Γιάννη. Ναι, τι είπε. Είναι αλητεία. Για τον Ντέλφ, για τον Άρη, τον Πάοκ. Για τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή. Δεν είπα εγώ, δεν έχετε 300 χιλιάρικα. Και είπε, ο καθένας θα βάλει από 1.000. Θα βάλουμε από 1.000. Προβλέψιμος, το σκεφτόμουν χθες. Το σκεφτόμουν χθες που άκουγα το Ματζιούκι στον. Είναι δύσκολη κατάσταση, Μάρια. Ναι, βέβαια το ξέρω, ναι, κατάβρεθη. Η φιλόμως γίνεται αυτό το πράγμα. Ποια... Δηλαδή, συγγνώμη να σε πω κάτι. Ο στόχος σου ποιο είναι εδώ, να ανέβεις, δεν είναι. Να σε φτιάξω. Τι να με φτιάξει, αλλά σου λέω. Ο στόχος είναι εδώ... να ανέβεις και δεν έχεις τα 300 χιλιάρια και κάνεις το μετοχικό κεφάλαιο. Mm. Με τι λεφτά θα ανέβεις. Είμαι εδώ 9,5 χρόνια. Ποια είναι η φράση που ακούω στα 9,5 χρόνια αυτά 50 φορές κάθε χρόνο από τον Γιώργο Ματζιούκη. Με κατηγορούν γιατί δεν λέω κάποια αισιόδοξη είδηση. Τι να πει ο άνθρωπος. Είναι εντάξει. Την αλήθεια λέει. Δηλαδή το έχω ακούσει. Νόμιζα χθες ότι παίζει ξανά επανάληψη. Τι να κάνει. Ναι, βρε. Μα προτιμώ τι να πει το παιδί. Μα και όταν πει μια αισιόδοξη είδηση, οι ίδιοι που τον κατηγορούν θα βγουν και θα τον ξεφωνήσουν ότι τα λες αισιόδοξη ενώ δεν είναι. Πες κάτι αισιόδοξο και εσύ είναι ψέμα. Ναι. Λέει ο παδός το καλοκαίρι. Και ναι. Μετά λέει γιατί τα έλεγες αυτά. Ναι. Γνωστό. Και εσύ ξεφωνεί το τρώμε πάλι εμείς φέτος. Γιατί. Για αυτά που λέμε για τα μεταγραφικά. Και εμείς μέχρι και βγαίνει ο Λουτσέσκο και τα λέει
χαρτί και καλαμάρι και λένε, α, εντάξει. Μέχρι χθες το ξεφώνητο. Μόνο θες ονόματα. Να πεις ότι λέτε ότι και ο coach, αυτό θες να πεις. Τα είπε μετά ο προπονητής. Ναι. Τα είπε όποτε ήθελε εκείνος. Φίλε, μέχρι χθες που πήρε ο Άρης αυτούς εδώ, που ακόμα δεν τους έχει ανακοινώσει ο Άρης, εντάξει, περίμενε. Ο Άρης δεν τους έχει ανακοινώσει. Τον ένα τον ανακοίνωσε η Λας Πάλμας. Το δανεισμό. Έτσι. Αλλά λέγανε, μας λέτε ονόματα και μας γράφετε ονόματα και σιγά μην έρθει αυτός, όπως λέγανε για τον Τικινή. Μας πουλάτε παπά και συνάδελφος. Στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ έλεγες πού να τα βρει ο Άρης 160 να πάρει τον Τικινή. Καλώς τον Τικινή, καλώς. Χαιρετίσματα. Έκπληξη του Άρη, θετική έκπληξη. Γιατί και αυτοί που πήρε τώρα δεν είναι καλοί παίκτες. Δεν τους ξέρω. Πού να ξέρω, φίλε. Ο Τικινή είναι καλός. Πού? Ο Κολάσο. Ο Κολάσο. Από την Μπόκα. Πού τον ξέρεις τον Κολάσο, ε? Και. Μπόκα Τζόνσον. Βλέπει, ρε, φίλε. Βλέπει Αργεντινή. Βλέπει στην Όβα Αργεντινή. Αν βλέπει, ναι. Αν δεν βλέπει, παρακινδυνευμένο. Αλλά καταλαβαίνω τι να πει ο Χρήστος. Είναι Μπόκα Τζούνιος. Κάτσε, ενδεκαδάτο ήταν αυτό. Και πώς έρχεται ρε παιδιά εδώ πέρα. Μία απορία. Άρησες. Δανεικός έρχεται. Α, έτσι δεν είναι. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Ο Ματέο Γκαρσία, 22 χρονών, πολύ ωραίο εξτρεμάκι. Έπαιζε γυμνάσια άλλα πλάτα. Εντάξει, okay. Καλά, παιδιά, έχει δίκιο. Ό,τι και να είναι, θα είναι σε ένα επίπεδο, δεν σχολιάζω. Εντάξει, okay. Ο άλλος έχει παίξει Μπέτις και τέτοια. Πριμέρα Ντιβιζιόν. Ναι, ναι, εγώ το, για, το, για τον άλλο που διάβαζα. Ο Ματέο Γκαρσία είναι ο πιο έτσι. Που σε φτιάχνει, είναι εξτρέμα αριστερό, αριστεροπόδαρος, γρήγορος, έχει τον κόλ Αργεντίνος εν τω μεταξύ και παίζει στη Λας Πάλμας. Ναι. Έχει βάλει αυτό το 2-3 που είχαν κερδίσει μέσα στην Ατλέτικο, σημαδιακό κι αυτό, ναι. 2-3. Ναι. Είναι καλή παίκτης, είναι. Με βάση το βιογραφικό τους είναι καλή παίκτης. Θα δούμε, μέσα στο γήπεδο θα φανεί. Ωραία, ωραία. Εσύ πήρες επιθετικό. Μπορούμε. Όχι. Α. Γιατί? Γιατί πήγαινε για τα πολλά και έχασε και τα λίγα. Α. Αυτό ίσχυσε. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Δηλαδή πήγαινε να πάρει τον Πούκι, δεν μπόρεσε να πάρει τον Πούκι, έχασε και τον Κόντε. Ο Κόντε δεν είναι τα πολλά. Είναι τα πολλά ποιοτικό σου λέω. Τα λίγα είναι ο Κόντε. Ο Πούκι τον κυνηγούσε και όταν ο Πούκι ήρθε στα μέτρα του και ήταν έτοιμο να υπογράψει, πήγε να βρει κάτι άλλο καλύτερο. Και καλά. Ναι. Και χάθηκε και ο Πούκι. Και γιατί δεν παίρνει και τον Κόντε. Γιατί είναι ο εγωισμός ότι τον Κόντε τον απορρίψαμε τότε, γιατί να ξαναγυρίσουμε στον Κόντε. Στο τέλος, αν δεν βρεθεί κάτι άλλο. Καρυπηδί, φυσικά... πάνε, πάρε τον Κόντε. Ψάχνει center for. Θες να δώσεις 300 και 400. Έτσι λες. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να πάρει ο Καρυπηδί τον Κόντε. Τον πα για ένα. Έτσι λέγατε και για τον Τιγκίνη. Με τη ρήτρα των 800.000. Πόσα? 800. Γραμμή, εμφανίστηκε πελάτης. Μάρια, Καρυπηδί είναι. Δεν είχε 800 χιλιάρικα να πάρει τον Κόντε. Πάμε, πελάτη, εμφανίστηκε πελάτη. Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Έλα, καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα, Ζιζού, απαντώ στο απόγνωσμα. Έκανε Facebook. Ναι, ρε. Εσύ. Το διαχειριζόταν. Εσύ... Εγώ μόνο ξέρω τα κουμπάκια να πατάω. Πάνω στην κομπίνα, πάνω στην κομπίνα που οργώνει εσύ είσαι. Ο Ζιζού είναι αυτός. Όχι, αλωνίζουμε, είναι αλουνού. Αυτή δεν μπορώ να την πάρω. Όχι, 370 χιλιάρικα ενός φίλου είναι. Κάτσε, αυτή που στείλαν το έκανε, φίλε, έκανε φίλε Facebook. Ο Ζιζού και μέσα στη λέτημα φιλίας με το κανονικό του όνομα. Και είναι σε κομπίνα. Και είναι με μια φανέλα του Απόλλωνα. Χρήσανθε. Έλα, γόρι μου. Με μια φανέλα του Απόλλωνα και μιλάει τώρα. Κάπου. Κύριος, ωραίος. Έλα. Μάριε, βλέπεις ότι απευθύνομαι στο Χρήσανθο τώρα. Γιατί δυστυχώς, ξέρεις, εγώ ήθελα, θέλω να το πάρει η Αγγλία, έτσι. Ναι. Αλλά ειλικρινά θέλω να μου απαντήσει ο Χρήσανθος και να τα ακούσεις εσύ, Μάριε. Ναι. Το πιο δυσάρεστο γεγονός, Χρήσανθε, δεν είναι ότι τους λιγότερους φιλάθλους τους έχει η μαμά του ποδοσφαίρου η Αγγλία. Εννοείς εκεί στη Ρωσία. Ναι, δεν είναι πάνω από 100 άτομα τα εισιτήρια, το ξέρεις αυτό. Δεν είναι τόσο. Στο τελευταίο παιχνίδι. Στο τελευταίο. Στα προηγούμενα ήτανε. Δώσανε εντολή οδηγίες από το Υπουργείο Εξωτερικών για την υπόθεση Σκρυπάλ και τεφοβή και ο κόσμος. Εντάξει. Τώρα εντάξει. Αύριο περιμένω μία δεκάρα. Αύριο περιμένω μία δεκάρα. 10 άτομα. Όχι, 10.000. Πρέπει στη Σαμάρα να έχει αύριο μία δεκάρα χιλιάδες. Να σου πω κάτι. Πώς εξηγήσω ότι δεν υπάρχει ούτε ένα επεισόδιο. Είναι η άψογη οργάνωση, αδερφέ. Ποια οργάνωση, ρε φίλε. Λοιπόν, είναι η αστυνομία, ρε φίλε. Ναι, είναι τι αστυνομία, αστυνομία έχει. Και ο φόβος που έχουν. Μπράβο. Γι' αυτό μη μου κλαίγονται μερικοί βγαίνουν στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, πώς τα λέτε, και το παίζουν πατριώτες ξαφνικά και για την Ελλάδα μας και το ΣΥΡΙΖΑ και οι αριστεροί και ξέρω εγώ τι. Εσείς αριστερά δεν είδατε. Αριστερά δεν είδατε. Ναι.
Στάλιν θέλετε. Αυτή δεν είναι αριστερή κυβέρνηση. Δεν ήτανε, δεν είναι ούτε προσκυκτέ να γίνει. Φίλε, αυτή είναι η πιο δεξιά κυβέρνηση που έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα. Με το 1% οι ψευτοκουλτουριάριδες, ούτε καν κουλτουριάριδες είναι, Μαρία, οι ψευτοκουλτουριάριδες, εσείς οι δεξιοί την ψηφίσατε και τη βγάλατε από την κυβέρνηση. Τα λέω καλά, Μαρία, τώρα. Έτσι, σωστό. Νομίζω ότι καλά τα λες. Λίγο θέλω να τα επεξεργάζουμε λιγάκι. Τώρα μην με το 1,2 αυτή με τα φουλάρια οι ψευτοκουλτουριάριδες. Αριστερά δεν είδατε. Στάλιν θέλετε. Εδώ να σου κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή ποιοι είναι οι αληθινοί κουλτουριάριδες. Κάτσε τώρα. Γιατί αυτό όταν τα ακούω. Οι ψευτοκουλτουριάριδες. Αριστερή. Μ' ακούς. Ναι. Ο καλός ο αριστερός αγαπάει την πατρίδα του. Το έχει αποδείξει η γνήσια Σοβιετική Ένωση. Αγαπάει τη θρησκεία του. Αν δεν ήταν η πρώην Σοβιετική, τώρα όλοι θα μιλούσαμε άλλες γλώσσες και θα είχαμε άλλη θρησκεία. Και την οικογένειά του. Κοίτα το ποσοστό που χωρίζουν στη Σοβιετική Ένωση την πρώην την καλή, που χωρίζανε και πόσοι είναι τώρα. Ωραία. Στην Ελλάδα και εδώ και εκεί. Ωραία, Ζιζού, έγινε παλικάρι μου. Να μην μιλήσουμε για τις ομάδες μας, δεν χρειάζεται. Καλά πάτε εσείς, τουλάχιστον έχετε βρει μια ροή. Θα βρούμε και εμείς το δρόμο μας. Είμαστε προς το παρόν καλά. Ωραία, Ζιζού, έγινε παλικάρι μου. Καλό δρόμο, Ζιζού, καλό δρόμο. Καλημέρα, παικτάρα μου. Καλημέρα, παλικάρι μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δόξα και τιμή λοιπόν στον Τόνι Κασκαρίνο για την πραγματικά συγκλονιστική, πολύ ψαγμένη αυτή η κριτική του στον Μάρκους Μπέργκ. Πού το είδες, Χρήστο, να το δούμε για εμείς εδώ πέρα. Α, μάλιστα. Για πάνε σπορ DNA, ρε παλικάρι μου. Τι ώρα. Μάχη, Κασκαρίνο, Κασκαρίνο. Τόνι Κασκαρίνο, Λουκακού, αγγλικά ταμπλόιδ για Πούλιτζερ. Να το, να το. Έτσι. Ο Βρετανικός τύπος λέει εδώ. Οι Times μάλιστα δεν διστάζουν να το χαρακτηρίσουν στον πιο βρώμικο παίκτη του Μουντιάλ, τον Μπέργκ. Ναι, το άρθρο σε ανάλυση είναι... του παλέμαχου διεθνούς Ιρλανδού επιθετικού Τόνι Κασκαρίνο. Η Αγγλία αντιμετωπίζει τον πιο βρώμικο παίκτη του Μουντιάλ, γράφει ο Κασκαρίνο. Έχει κάνει τα περισσότερα φάουλ από κάθε άλλο στη διοργάνωση. Αλλά μην περιμένετε να αποβληθεί. Δεν είναι έκπληξη η παρουσία του στην κορυφή αυτής της λίστας. Γιατί οι center forward ομάδες που παίζουν με βαθιές μπαλιές κάνουν συχνά φάουλ. Α, είναι και επίσημα ο ποδοσφαιριστής με τα πιο πολλά φάουλ. Έλα ρε, φοβερό. Εγώ το ξέρω καλά, ναι. Εγώ το ξέρω καλά γιατί και εγώ όταν έπαιζα με την Εθνική Ιρλανδία έκανα πολλά φάουλ και ο τρόπος παιχνιδιού μας έμοιαζε αρκετά με το τουρνό της Σουηδίας. Επιπλέον λέει, επισημαίνει ότι ο Μπέργκ, για διαβαστό που έχει υποπέσει. Έχει υποπέσει σε 14 λεπτά σε 336 αγωνιστικά. Σε 14 φάουλ. Φάουλ, μάλλον θέλει να πει, ναι. Σε 336 λεπτά. Χρειάζεται δική μεταχείριση από τους αμυντικούς που μαρκάρουν, καθώς μπορεί να μην σκοράρει αλλά δημιουργεί χώρους για τους συμπαίκτες του. Α, και έχει τη λίστα. Dirtiest player still at the tournament. Η πιο βρώμικη παίκτη που ακόμη είναι στο τουρνουά, έτσι. Α, ακόμα, ναι. Μάλιστα. Διαβάζω τον παίκτη, εσύ διάβαζε τη χώρα και τα φάουλ. Μάρκους Μπέργκ. Σουηδία 14 φάουλ. Αρτέμ Τζούμπα, ο Ρώσος, τον πάω. Ίδια χαρακτηριστικά. Ρωσία 12 φάουλ. Αλεξάνδρ Γκολόβιν. Ρωσία 12 φάουλ. Άντε Ρέμπιτς. Κροατία 11 φάουλ. Μπλεζ Μαντουιντή. Άλλος παίχτης. Βρωμιάρης είναι αυτό. Άλλος παίχτης. Ναι. Γαλλία 10 φάουλ. Μάριο Μάντζουκιτς. Το ίδιο. Κροατία 9 φάουλ. Ολιβιέ Ζιρού. Το ίδιο. Γαλλία 8. Τομάς Μενιού. Βέλγιο 8. Μπέντζαμιν Παβάρ. Ο δεξιός μπακ. Μπέντζαμιν Παβάρ, ναι, ναι. Λουκάς Μόντριτς. Κροατία 7. Ραχίμ Στέρλινγκ. Ποιο Στέρλινγκ. Ναι. Άντε βρε. Τζέσι Λίγκαρντ και Ροντρίγκο Μπεντανκούρ. Τη Ουρουγουάη και τη Γιουβέντους. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Αποστόλη από το ιστορικό Μπέρμιγχαμ των τεράστιων Μίτλαντς της Μεγάλης Βρετανίας. Στο Λίτσφιλντ μένω, αλλά εντάξει, το δέχομαι. Ναι, δίπλα είσαι τέλος πάντων. Τι κάνετε. Ναι. Καλά εσείς. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλά. Καλά, Αποστόλη. Μίτσε. Ναι, ναι, παρακαλώ. Μας τρολάρετε, εντάξει. Ορίστε, τι θέλετε. Μας τρολάρετε, έτσι. Τα διαλύματα, οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ είναι μια προσφορά για μεταγραφές, ρε. Του κοροϊδεύετε, ρε. Αχ, Αποστόλη, αγαπώ. Παστρολάρδι, κιόλα. Η διαφήμιση πέτυχε το σκοπό της. Σου έμεινε στο μυαλό. Τα μεταγραφικά νέα, λέει. Ναι, ό,τι και να λέει, το ίδιο πράγμα. Τα νέα μπορεί να είναι παλιά. Εσύ το κράτησε στο μυαλό σου. Άρα πέτυχε. Ποιο μυαλό, το χάσαμε κι αυτό εδώ και καιρό. Σιγά, ρε, σιγά, βρε. Λες και είσαι καμιά ομάδα που δεν έχεις να παίξεις. Επόμενο φιλικό πότε είναι, μπας και δούμε λίγο μπάλα. Δευτέρα με τη Στάουα.
8 η ώρα Ελλάδος. Δευτέρα με τη Στέα. Κουκουρεστίου. Ναι. Εκείνη την ώρα παίζει κανένα μάτι τίποτα από Μουντιάλ. Όχι. Όχι, όχι. Κενό. Κυριακή Δευτέρα κενό έχει. Τι ώρα είναι Δευτέρα? 8. 8. Ωραία. Μάλιστα. Φίλε Χρήσανθε, παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά την απόκτηση του Ντεκινή, και αυτοί που έρχονται καλοί φέρονται. Θα δούμε. Θα δούμε, ναι. Πού τους ξέρεις εσύ, ρε? Πού τους ξέρεις που ξεφωνίζεις τον ΠΑΟΚ και ανεβάζεις τον Άρη και τις γραφές του? Πού το ξέρεις? Δημήτρη, είναι παίκτες που στην Ελλάδα τουλάχιστον με το επίπεδο που έχουμε είναι λίγο καλύτερα από αυτούς που υπάρχουν. Τώρα τι θέλετε με το Βελόνι να παίξουνε? Καλή είναι, καλή είναι. Εντάξει, άμα έρθουν αυτοί, καλή είναι. Και άλλοι θα έρθουν. Βέβαια. Βέβαια, έρχονται δανεικοί, από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς οψιόν, οπότε θα φύγουν με μετά από ένα χρόνο. Ο Ματέο είναι με οψιόν. Ο ποιος? Ο Ματέο Γκαρσία, από τη Λας Πάλμας, είναι με οψιόν. Από τη Λας Πάλμας, ο νεαρός. Ναι. Και ο άλλος έχει μία μορφή οψιόν, δεν νομίζω ότι μπορεί. Κάτι ρήτρες εξωπραγματικές. Όχι, δεν είναι τέτοιος, πώς το λένε, Αραούχο. Μάλιστα. Θα δούμε. Όχι, εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Δημητρή, έχει αρέσει, ενδιαφέρον. Αυτό λέω. Ρε, σου αρέσει ο Καρέλης? Ο Καρέλης, φίλε, είναι, αν είναι υγιής το παλικάρι, γιατί είχε ένα σοβαρό πρόβλημα με μια πνευμονική εμβολή πέρσι και έχασε ένα εξάμηνο, αν δεν κάνω λάθος. Μετά τους χιαστούς. Αν είναι καλά το παλικάρι, δεν υπάρχει άνθρωπος με τα σωματικά χαρακτηριστικά του Καρέλη στην Ελλάδα. Σε παραδέχομαι. Για μένα είναι ο Έλληνας Ρούνεϊ. Ο Ρούνεϊ στα ντουζένια του. Σαλπικίδης είναι ο Έλληνας. Ο άνθρωπος αυτός, φίλε, είναι φορικτό ποτέγκιν. Δεν θα σε πω, ρε παιδί μου. Είναι οδοστρωτήρας. Σε παραδέχομαι. Μακάρι να έρθει, αλλά πώς θα έρθει? 5 εκατομμύρια θέλουν οι άλλοι. Δεν είναι, και άντε να μην θέλουν 5, να θέλουν λιγότερα. Και δεν είναι εύκολο το πράγμα. Και δεν είναι και στη Ρωσία η έδρα τους για να. Το κυριότερο αυτό. Δεν είναι στη Ρωσία και δεν έχουν μάνατζερ το Σαμπλίν. Τι να κάνουμε τώρα. Ο μάνατζερ τους πάντως προχθές συναντήθηκε με τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ τον Καρέλη. Καλά, και ο μάνατζερ του Βέρμπλουμ ήρθε στην Ελλάδα. Με συγχωρείς. Και ο μάνατζερ του Μπέρκ συναντήθηκε με τον ΠΑΟΚ. Και τι έγινε? Το ότι έρχεται όμως ο μάνατζερ, φίλε, εδώ στην Ελλάδα και δεν συναντήθηκε. Και ο μάνατζερ του Πούκη συναντήθηκε με τον ΠΑΟΚ. Και τι έγινε? Ποιο, ο μάνατζερ του? Ναι, δεν λέμε ότι έκλεισαν κάτι, ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι, δεν, εντάξει, αυτό είναι. Τα κάνω. Ρε φίλε, ενδιαφέρον μπορεί να υπάρχει, αλλά μακάρι. Προφανώς μιλάμε τώρα, αν έρθει αυτός ο παίκτης, είναι πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι αν είχαμε τον Χ Πούκη, τον Χ Κόντε. Ναι, ρε φίλε. Μεταξύ Καρέλη και Πούκη, θα διάλεγες Καρέλη εσύ? Εννοείται, ρε φίλε. Καταρχήν ο Καρέλης, καταρχήν, μπορεί να παίξει άνετα και στη θέση του Πρίβιτς σαν μόνος. Σωστός, μπράβο, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπράβο, σωστός. Αριστερό εξτρέμ παίζει? Δεν. Παίζει, για πλάκα. Είναι πάρα πολύ γρήγορος παίκτης, δεν ξέρω αν έχει παίξει ποτέ τη θέση. Είναι πάρα πολύ γρήγορος παίκτης, είναι ταύρος, μόλις βρεθεί απέναντι με την εστία, τη βλέπει σαν εστία στα μικρά τέτοια. Όχι, όχι. Τι όχι? Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δεν έχεις πάρα πολύ άδικο, Χρήσανθε. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ άδικο. Πέρασες χάρη σε αυτόν. Ποιο λες, ρε? Ο Κλωναρίδης. Με τον Κλωναρίδη τον μπερδεύεις. Με τον Βίκτορα, καμία σχέση. Πατάτα. Όχι, είπα. Ο Καρέλης είναι παικταράς, ρε. Όχι. Πατάτα είπα. Ο Κλωναρίδης είναι εκείνος. Εντάξει, καλά, γίνεται, εντάξει, αλλά... Δεν έχει σημασία. Ο Καρέλης είναι, παιδιά, πολύ καλή επιλογή, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο. Σωστό. Μπορεί να είναι στην ίδια. Ο Καρέλης είναι εξαιρετικός. Στην ίδια ενδεκάδα με τον Κοτσίδα. Δεν ξέρω. Μακάρι. Μακάρι, Μίτσε, μακάρι, να δούμε. Περιμένουμε. Έγινε. Λοιπόν, να σας χαιρετήσω. Γεια σας. Να δούμε και λίγα ματσάκια σήμερα, γιατί πάθαμε λίγο κοκομπλόκο. Λίγο χωρίς ποδόσφαιρο. Ναι. Και αύριο σας ζηλεύω. Okay. Αύριο θα ήθελα να είμαι εκεί. Αύριο θα έχει πολύ, πολύ ταβαντούρι, φίλε. Καλώς είναι ο καλός. Μπορεί να βγάλω καμιά φωτογραφία από καμιά παπ και να τη στείλω στο Μίτσο. Στείλε, άντε, στείλε. Στείλε να δούμε. Άντε, Αποστόλη. Ναι, κάνε δουλειά από εκεί. Άντε, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν. Πρέπει να πάμε σε break, μας λέει ο Χρήστος Κιώσης. Κάτι σημαντικό από τον Δημήτρη. Πρέπει να αναφέρουμε τις άχασες ευκαιρίες εβδομάδας στη Media Markt. Κορυφαίες λευκές συσκευές άνω των 399 ευρώ με 20% επιστροφή με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή. Τις άχασες αυτές ευκαιρίες στη Media Markt θα τις βρεις σε όλα τα καταστήματα Media Markt και βεβαίως στο mediamarkt.gr. Έως 8 Ιουλίου, οικιακές συσκευές με 20% επιστροφή μόνο στη Media Markt. Δεύτερη ώρα, ένα τελευταίο διάλειμμα και τελική ευθεία. Μην ξεχνάς, 5 διπλές προσκλήσεις, Μάμα Μία με Δέσποινα Βανδύ, με Άκη Σακελαρίου, με Αλέξανδρο Μπουρδούμη, με Αργύρη Αγγέλου, με Μπέτη Μαγκύρα, Μαριέλα Σαββίδου, Εύα Τσάχρα, Άρη Μακρύ, απόψε στο θέατρο Γης. Ούτε μία ούτε δύο. 5 διπλές προσκλησούλες.
Χθες είχαμε απίστευτη στιγμή εδώ πέρα. Βγήκε ο Σαλβαδόρ σε εκπομπή του Τσορμπατζόγλου. Μιλάμε λιποθυμία. Γράφεται ιστορία στο Λίμπερο. Break και επιστρέφουμε. Ωχ, πήραν το πάνω χέρι οι γυναίκες. Λίγο κράτησε η ανδρική κυριαρχία. Πήραν το πάνω χέρι οι γυναίκες τώρα στη συμμετοχή. Λογικό μου ακούγεται. Για τις 5 διπλές προσκλησούλες για το Μάμα Μία απόψε στο θέατρο Γης με την Δέσποινα Πανδύ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. FM και ονόματε επώνυμο. Δίπλα γράφεις Μάμα Μία. Αποστολή στο 54-526. Τελευταίο τέταρτο εδώ στην Τρόικα. Με Χρήστο Κιώση πάμε και σήμερα. Θα πάμε μάλλον. Κρίς Τσαλτίδη. Σε λίγο θα πάμε πάλι στην Άουσα. Και θα ακούσουμε παίχτη μάλλον από εκεί. Αλλά ναι. Θα μας ειδοποιήσουν. Εντάξει, όχι, δεν είναι τίθε θέμα. Θα μας ειδοποιήσουν, γιατί να το κλείσουν. Αχ, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Έχει στείλει μήνυμα ένας φίλος εδώ στο Λιμπέρο. Ναι. Κάτσε το βρω. 2310-287-888. Καθώς βαδίζουμε προς το τέλος, να ενημερώσουμε ότι το Μπέργκλερ είναι έτοιμο και για την σημερινή και για την αυριανή μέρα. Εννοούμε τα 4 παιχνίδια. Ειδικά σε ετοιμότητα για την Τελιβαριά, σε ολόκληρη την Καλαμαριά και την ευρύτερη περιοχή. Έτσι, Καραμπουρνάκι, Βυζάντιο, Αρετσού, Αηγιάννη, Μεγάλη Χάρη του Νέα Κρίνη. Μπέργκλερ 23-14-007-722 για να παραγγείλεις ένα ή δύο ή και 15 από τα ονειρικά πραγματικά beef burger, 100% beef burger, όχι 95% και μαμουνιές με 5% από όχι μοσχαρίσιο κιμά. Για σήμερα σκέφτομαι να προτείνω το ham ham. Καθώς αύριο παίζει η Αγγλία, West Ham, ham ham. Δηλαδή ψωμάκι, σουσάμι, μπιφτέκι, κρεμμύδι, ντομάτα, μαρούλι, pickle sauce και ketchup. Μόνο 2,50 και 3,50 των 150 γραμμαρίων. Μπέργκλερ, τηλεφωνική επικοινωνία 2314-007-722, μεταμορφώσεως 5 στην καρδιά της Καλαμαριάς, δίπλα στο παλιό δημαρχείο νυν Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Γραμμές ανοιχτές 2310-287-888 με πάντα για χαλί το This is England των Θεών Class. Πες το Μάριο να ψάξει τι είπε ο Γιασικεβίτσιους. Mm-hmm. Για Σικεβίτσιους, σε ερώτηση δημοσιογράφου για παίκτη που άφησε την ομάδα στους τελικούς, ώστε να πάει να δει το νεογέννητο παιδί του και να πάψει να μας ταπρίζει με την εξιδανικευμένη, ό,τι διαβάζω, ό,τι βλέπω διαβάζω. Ναι, σωστό, είπα τίποτα. Και τεράστια Αγγλία του μυαλού του. Έλεος με το κόλλημά του με το νησί των ανεμοδαρμένων, για να μην πω τίποτα άλλο. Ανεμοδαρμένα ύψη. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά, αριστούργημα. Αυτό λέει ο Κάρλος. Ναι. Ο Κάρλος. Τον καλημέριζε τον Κάρλο. Το Τσακάλι. Που είναι στη Σουηδία. Όχι, είναι το Κάρλος, ο Κάρλος το Τσακάλι. Α, τον καλημέριζε τον Κάρλος, αλλά θέλω να δω τι είπε ο Γιασικεβίτσιους. Ψάξω λίγα, σε παρακαλώ πολύ. Τι είπε ο Γιασικεβίτσιους. Είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό. Α, αυτό ενώ, μόνο. Λίγες. Όχι, το είπε με πολύ ωραίο τρόπο. Ε, ναι, αυτό θέλω να το δω. Αυτό. Φτιάξε με, ναι. Φτιάξε με. Εγώ λέω το εξής. Είναι η γυναίκα σου στον μήνα της. Έτσι. Ο καθένας είναι υπερπολίτιμος για την εθνική ομάδα. Πηγαίνει σε τελική φάση. Κάνουν αμάν για να πάνε, περιμένουν πώς και πώς πόσοι παίκτες. Ξέρεις ότι η γυναίκα σου πάρα πολύ πιθανό. Φίλε, δεν ξέρεις πότε γεννάει. Δεν το ξέρεις. Ε, μάτια μου, είναι στο μήνα της. Είναι στο μήνα της. Ο μήνας της είναι μέχρι το τέλος του μήνα. Η ομάδα θα μείνει εκεί το λιγότερο, μίνιμουμ 15 μέρες. Ωραία, μέρες. Και αν αποκλειστεί στην πρώτη φάση. 15 μέρες είναι στάνταρ. Τι να πει, να μην πάει ούτε στην πρώτη φάση. Βρε παλικάρι μου, δεν καταλαβαίνεις ελληνικά. Μίνιμουμ είναι 15 μέρες η ομάδα εκεί. Ο επαγγελματίας αθλητής μέχρι τη μέρα που γεννάς είσαι μαζί. Ευτυχώς είναι μόνο ο Ντέλφ. Φαντάσου να ήταν ο Ντέλφ και άλλοι τρεις. Φαντάζεσαι να είναι ο Χάρη Κέιν. Και να γεννούσαν. Να λιποθυμίσω τελείως. Να λιποθυμίσω. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Ακριβώς το βρήκες. Ουζουνιάν, ε. Τι έχεις, πουρο Ουζουνιάν. Πουρο Κουλουριάν. Λοιπόν, για Ηρακλή θα μας πεις τίποτα. Δεν λες τίποτα για Ηρακλή, έχω διαμαρτυρίες. Όχι, δεν λέει, όχι, δεν λέει όταν δεν λέει ο Μαντζούκης, τι να πω. Τι να πω, ο Μαντζούκης είπε. Ρεπορτάζ. Δύσκολα τα πράγματα. Και εγώ. Και Χαρίλα, ο Χαρί τον άκουσα, δύσκολα τα πράγματα λέει. Δεν βρίσκουμε τα 300. Καλημέρα, Χαρίλα, να είσαι καλά πάλι. Δεν βρίσκουμε τα 320. Ναι, πια. Παραπάνω είναι ρε. 320. Γιατί χθες ο Γιώργος είπε κάτι για 450. 320 είναι. Και μετά το κάνανε 420. Για το μεταρχικό κεφάλαιο, 320 είναι. Εντάξει, ναι. Για να έχει άδεια συμμετοχή να παίξει. Μετά τα 320 όμως θέλει κι άλλα 4-5 εκατοστάρικα να τα προσθέσει τα 320, γιατί αυτά τα 320 θα πάνε στην ομάδα. Έτσι. Για μετά. Να κάνει ένα ρόστερ. Ο Άρης δηλαδή πέρσι είχε το ρόστερ του, το αγωνιστικό του μπάτζετ,
ήταν κοντά στο εκατομμύριο, λίγο παραπάνω από το εκατομμύριο. Το αγωνιστικό, ξαναλέω, μπάτζετ, έτσι. Άρα είχε γύρω στα 2 με 2,5, γύρω στα 2 εκατομμύρια μπάτζετ. Βάλε και κανένα εκατομμύριο που είχε κληρονομήσει από την προηγούμενη χρονιά, ένα τριαράκι ήθελε. Η λύση είναι μία. Να στην πω τραγουδιστά. Να παραδεχθείς. Να σε φτιάξω κιόλας. Να πάρει ο καρυπίδης στον Ηρακλή. Να στην πω τραγουδιστά. Ναι. Κουμπάρσος της καρδιάς σου δεν θα γίνω. Να παίζω κάθε ρόλο τελευταίο. Πάνε στο Μυτιλινέο και πες του έλα εδώ πέρα. Γιατί στο Μυτιλινέο, ρε φίλε. Πάρτα για εκμετάλλευση. 49 χρόνια. Δώσε το όνομα του πατέρα σου, γιατί αυτός είναι ο καημός του. Ναι. Δώσε το όνομα του πατέρα σου. Λες κάτι ανέφικτο όμως. Λες κάτι ενώ σπανδάκι με τη Λινέτα Χρύσας. Από μία πρωτομή στον καθένα, από μία πρωτομή στον καθένα. Θα πληρώσω εγώ 300 χιλιάρια για την πρωτομή. Αυτά. Τι είμαι, ρε φιλοσαβίδες. Αυτά. Άλλη λύση όποιος βλέπει να μου την πει. Αυτά τα με λαϊκές βάσεις και τα... Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Okay. Θα τα παρατήσουμε όλα, το κλείσουμε το μαγαζί. Στον Απόλλωνα ποιος έχεις καλές σχέσεις με τον Απόλλωνα Πόντου. Αποκτάς καλές σχέσεις. Τόσο καλές όσο χρειάζεται. Ε? Πολύ δύσκολο αυτό. Δύσκολο, πολύ είναι. Δύσκολο αυτό. Μην σου πει καμία προσέγγιση, τίποτα. Κάποια πράγματα. Mm. Πώς το έγραψε το, το Έθνος. Τι? Εκεί που τις ημέρες που έπαιζε και καλά Σαββίδης, Μαρινάκης, ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Κυβέρνηση. Καλά, έγραψε, ναι. Έγραψε το Έθνος άρθρο. Ναι. Που προφανώς ήταν Σαββίδης. Ελέγχει ο Σαββίδης τι γράφεται. Ναι, ρε παιδί μου. Τι, δεν απαντούσε. Ανυπόγραφο. Κορυφαίο θέμα της χώρας ήταν. Ναι. Και απάντησε. Τι, ότι. Ότι το νερό με το λάδι δεν αναμειγνύεται. Ναι. Δεν μπλέκεται. Αυτά τα έλεγε ο Τσίπρας. Δηλαδή θες να δεν είναι νερό και λάδι ο Τσίπρας με τον Καμένο. Ναι. Ο πάγων τον Ολυμπιακό όμως είναι. Τι. Δεν μπορεί μια να ζωή μαζί είστε. Δεν μπορεί να αναμειχθεί. Τι λες, μια ζωή μαζί είστε. Πανό σηκώσα. Στο Βόλο το πανό. Αντεραστή. Εκεί πώς αναμειχθήκατε, ανάμεσα στο πλήθος. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό. Το 2001 αντί να πάει τελικό, γιατί ο Ηρακλής πήγε ο Ολυμπιακός, μια χαρά αναμειχθήκε. Τι σχέση έχει, ρε φίλε, 4 έφαγε. Και τι έγινε. Ας πήγαινε εκείνος ο Ηρακλής. Με σφαγή το Καζναφέρι. Που με σφάζει ο Νίκ στο ΆΚΑ μέσα στο 5-4. Που παίζω μπαλάρα. Αλήθεια. Και με ημνεί όλη η Αθήνα. Με ημνεί όλη η Αθήνα. Με Κωνσταντίνου Πεκταρά. Με Μιχάλη Κωνσταντίνου να οργιάζει και με μεγαλύτερες σφαγές. Και με τρελή ομαδάρα εκεί ο Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ τι φταίει αυτό. Και τον ΠΑΟΚ στο τελικό Καζναφέρι τον έσφαξε. Έφαγαν 4 όμως. Τα κατάφερε, έτυχε μια φορά και έφαγαν 4. Παρά τη σφαγή. Έσφαξε το τελικό ΠΑΟΚ. Σφαγή τεράστια. Του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Στο τελικό. Ο Καζναφέρι. Δεν μπορεί να φανταστεί. Τώρα να σου πω κάτι. Τα έδινε όλα ανάποδα. Όλα. Ό,τι και να δώσει ο διαιτητής, αν η ομάδα ή άλλη. Ναι, ναι, έπαιξε μπαλάρα. Χωλαίνει άλλη ομάδα. Τι θα πει χωλαίνει σε τελικό κυπέλλου, ρε παιδί. Ο Κόκαλης είπε, αν στραβώσει ο διάβολος στο ποδάρι. Τι χωλαίνει. Εμφανίστηκε. Με τον Μπάγκεβιτς αντίπαλο. Στο τελικό εμφανίστηκε ένας Ολυμπιακός. Δεν τον είδα. Βεβαίως εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε. Έφαγε 4, όμως και την άλλη ομάδα. Δεν τον είδα. Έκανε ματσάρα, τι να κάνουμε. Δεν έχω δει χειρότερο Ολυμπιακό σε τελικό στα 59,5 χρόνια που ζω στο πλανήτη αυτό. Ναι, καλά. Είδε την ΑΕΚ φέτος χειρότερη. Η ΑΕΚ, όχι, μια χαρά. Κατέβηκε, δεν μπορώ να πω τίποτα. Φέτος. Κατέβηκε. Για γέλια, αλλά κατέβηκε. Η Νόρτζελαντ προχθές έκανε πιο πολλές φάσεις στον ΠΑΟΚ. Για γέλια, αλλά κατέβηκε. Έχασες. Βεβαίως. Συγγνώμη το παιδί, αυτό ποιος είναι, ο Μάριος, ο Σαμπάνης. Ο Σιαμπάνης, ναι. Είναι εικόνα στα φιλικά είναι προβληματική μέχρι τώρα. Ναι, δεν είναι. Δεν έχω δει ολόκληρο μάτς κανένα. Καλά, δεν παίζει. Τα βαριά σώματα, τα βαριά κορμιά είναι πολύ πίσω ακόμα. Μάτος, Μαουρίσιο. Πώς είσαι αισιόδοξο, α πούμε, για την Βασιλεία. Γιατί χάσανε άλλοι 4 παίκτες, φίλε. Δεν αναπληρώνουν το κενό. Ποιοι ήταν αυτοί? Ο Λανκ. Δηλαδή έχασε τον Βιερίνια, τον Πρίγιοβιτς, τον Μπασχαλάκη και τον Γκάνιας. Πώς τους έχασε αυτούς? Τους πούλησε. Ο Λανκ που πήγε? Στην Αγγλία, στην... όχι, στη Γκλάντμπαχ. Κάνει για Αγγλία ο Λανκ. Πολύ καλό. Και κάνει και καλό παγκόσμιο. Καλό παγκόσμιο. Γιατί θα κάνουν αυτά αυτοί πριν από το μάτσο? Γιατί είναι αυτή η πολιτική τους. Δεν τους νοιάζει. Όπως ο Άγιαξ. Όπως και να γίνει, θα τον περάσουν. Ζούνε για αυτό. Δεν βλέπουν τον ΠΑΟΚ. Βλέπουν το μέλλον τους, την πορεία τους. Παράγουν, βγάζουν, πουλάνε ξανά από την αρχή. Ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης ή ο Ολυμπιακός ή οποιαδήποτε ελληνική ομάδα πριν από τέτοια μάτς να πουλούσε. Όχι 4, έναν! Δεν γίνεται. Δεν τους νοιάζει ούτε αντιδράσει ούτε. Και ο Άγιαξ το ίδιο πράγμα έκανε. Ποιος να αντιδράσει? Είναι και πολιτισμένοι. Πήρα 4 τη Βασιλεία. Έχουνε. Ότι έχουνε, αλλά έχουν άλλο πολιτισμό ρε και άλλη αντίληψη. Έχει γίνει συνείδηση στη Βασιλεία αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, είναι το παιδί Σιαμπάνης. Σιαμπάνης, εξαιρετικός. Σιαμπάνης, ακούω τα καλύτερα. Το συμβόλαιο του άλλο καλοκαίρι. Από πού έρχεται την καταγωγή του το παιδί, από πού είναι? Θεσσαλονικιός είναι. Σταυροπολίτης είναι. Έπαιζε πρώτα κάπου αλλού, έπαιζε σε ψημού ομάδα.
Ή είναι στον ΠΑΟΚ από τα 13 το 14. Είναι από πολύ μικρό. Είναι τώρα 19,5. 20. Εξαιρετικό. Τελειώνει το συμβόλαιο το άλλο καλοκαίρι. Αν πιστέψω το 1 τρίτο από αυτά που λέει ο Κόλκα, είναι περίπου σίγουρο ότι είναι ο επόμενο Ντεχέα. Είναι από τα κορυφαία ταλέντα στην Ευρώπη. Αυτό. Τέλος. Και όχι τέλος. Τώρα λόγια. Μακάρι και... το παιδί, ο Λόψη, εύχομαι το, το. Δεν το λέω. Αλλά συμβόλαιο. Μάχη, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ για Καρέλη. Ναι, γράφουν στο Βέλγιο. Α. Γιατί και στην Ισπανία γράφανε μάχη ΑΕΚ, Άρη για Ματέο. Άρα κέρδισα την ΑΕΚ. Άρεσε. Γιατί μπερδεύτηκαν αυτοί. γιατί πολλές φορές παίρνουμε και εμείς από το εξωτερικό και λέμε το, μα το έγραψε η Μάρκα. Η Μάρκα έγραφε λοιπόν ότι ο Ματέο Γκαρσία πάει στην ΑΕΚ. Έχει μπερδεύτηκε λόγω Χιμένεθ, κυτρινόμαυρη και τέτοια. Ναι, 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 ναι. Και τον στείλανε εκεί. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Σε τρία λεπτά. Αρχίζει το ΠΑΟΚ 24 πες του. Ένα κλείνουμε αν είναι ρε παιδιά. Δεν να κλείσουμε. Να κλείσουμε, να κλείνουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Θυμίζουμε. Τι να κλείσουμε, ότι... ρε. Θα είναι, εγώ θα μείνω. Για το θα βγει ο Αναγνωστόπουλος. Ενώ σαν εκπομπή, ρε παιδιά, αυτό εννοώ. Εντάξει. Να κάνουμε κάτι που να είναι καθαρά Άρης. Εντάξει, οκ. Okay. Θυμίζουμε ότι στη Media Markt θα βρεις τις περισσότερες επιλογές και σε συσκευές και σε υπηρεσίες. Και όταν λέμε όλες οι υπηρεσίες, το εννοούμε. Για παράδειγμα, αν θες μεταφορά και κατάσταση τηλεόρασης, την έχεις. Αν θέλεις επίδειξη του πλυντηρίου που αγόρασες, την έχεις. Αν θες μεμβράνη για να προστατέψεις την οθόνη του tablet, την έχεις. Αν θέλεις έτοιμο το laptop με κατεστημένα τα πιο δημοφιλή προγράμματα, και αυτό γίνεται. Αν χάλασε το κινητό σου, μπορείς να το επισκευάσεις στη Media Markt. Για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Κλείνουμε και με Διαμαντής Catering στο κτήμα Γέρνο και όχι μόνο. 23-15-35-25 για μικρά πάρτι έως πολύ μεγάλες εκδηλώσεις και συνέδρια. Με Injection Service για ρύθμιση έλεγχο και επισκευή βένζινο κινητήρα. Και CFD Carpets Κολοκυθάς στο 23-17-62-164. Τι ώρα είναι, τι ώρα είναι. Μου το στείλαν το για συσκευή τσίους. Μετέφραζε Μάρια. Το πώς θα τι είναι. Ποιος είναι ο Σάουθγκέιτ. Ματσάρα γίνεται. Ρε Κάρλος, μας έστειλε στο για συσκευή του να μιλάει λιθουανικά φίλε, και περιμένεις να τα μεταφράσουμε. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, τεράστιο μήνυμα του Fred the Red. Μάριε, η γυναίκα του Ντέλφ θα έπρεπε να τον πάρει τηλέφωνο να του πει γεννάω και μην τολμήσεις να γυρίσεις χωρίς το παγκόσμιο κύπελο. Fred the Red, είσαι αυτό που θέλω αύριο στη Σαμάρα. Στο Itch κόβεται το μήνυμά σου. Η γυναίκα του έπρεπε να του πει φέρε το παγκόσμιο κύπελο στην κόρη μας. Ο Γιώργος ο κριτικός φίλε αυτό που στέλνει. Μπράβο. Δεν υπάρχει. Ναι. Πες μου ποιον βλέπεις. Για να το ρε φίλε. Δύο λαιμούς μου δείχνεις, τι δείχνεις ρε φίλε. Ναι, συγγνώμη. Δεν βλέπω τίποτα. Συγγνώμη. Ναι. Γιατί αν το διαβάσεις, ναι, θα μου το πεις. Φέρενς Πούσκας και Σερ Αλφ Ράμσεϊ. Όχι, ποιος, με ποιον μοιάζει. Ο Φέρενς Πούσκας. Τσορμπατζόγλου, σε ποιο λευκό. Τι. Δες τον καλά. Ποιον παίκτη μοιάζει. Του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο Ράμσεϊ ο άλλος, όρι, της Ουγγαρίας τέτοιος είναι. Ποιον μοιάζει παίκτη του ΠΑΟΚ. Πέλκα. Αρχηγός της Μεγάλης Ουγγαρίας του 54 ήταν ο Πέλκας. Ναι, ναι, φίλε. Ναι, 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 είναι ίδιος. Ναι, Πέλκας. Χωρίς τη φαλακρίτσα. Ναι. Έτσι. Ονειρικό, ονειρικό, ονειρικό. Οπότε πάμε στους νικητές για να μην χάσουμε χρόνο. Τους νικητές για το Μάμα Μία προσφέρει σήμερα το σύγχρονο μαγειρίο Πιπερών στην Γεωργίου Παπανδρέου 25 πρώην Ανθεών. Που για σήμερα, τι επιλέγω από εκεί, πένες με λαχανικά. Πραγματικά θεϊκές πένες με λαχανικά από το Πιπερών. Ανοιχτά 11 το πρωί με 9 το βράδυ με 20 διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα και τηλιβεριά. Έχω Παπαδόπουλο. Την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Πάμε. Να δώσουμε νικητές. Περίμενε, όχι, περίμενε. Βγαίνει live, ο Αναγνωστόπουλος. Έλα. Τώρα θα φύγουμε.
Καλησπέρα και πάλι από τα 35 πηγάδια. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα μας μιλήσει ο Αλέξανδρος. Ωραία, λέω νικητές. Γιάννη Ζαφυρίου, Άννα Μιχαηλίδου, Γιώργος Παριανός, Φιλιό Γούσια, Μαρίνα Τσιλιγκύρη. Γιάννη Ζαφυρίου, Άννα Μιχαηλίδου, Γιώργος Παριανός, Φιλιό Γούσια, Μαρίνα Τσιλιγκύρη. Και Αναγνωστόπουλος. Απόψε στο θέατρο Γης. Για Δέσποινα Βανδύ και Μάμα Μία. Μάμα Μία. Πάμε, Νίκο. Λοιπόν, έχουμε τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο σε δευτερόλεπτα. Θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις, να ετοιμαστούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι για να μας μιλήσει ο 23χρονος θεματοφύλακας, ο οποίος προσπάθησε να ανέσει και τη συνεργασία του με τον Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο οποίος έχει ανεβάσει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, σας έχει βάλει τα γυαλιά όλους απεσταλμένους με την προπόνησή του. Ποιος? Ο Αναγνωστόπουλος. Βάλαμε και εμείς Χρυσαθέμα. Πιο ωραίο είναι του Αναγνωστόπουλου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Πάμε, πάμε. Ένα σχόλιο έτσι για την προετοιμασία αυτές τις δύο πρώτες μέρες. Βρισκόμαστε δύο μέρες στο βουνό, στο ίδιο μέρος που βρεθήκαμε και πέρσι, όταν θελήσαμε να μπορέσουμε να ανεβάσουμε τον Άρη στην κατηγορία Super League, εκεί που ανήκει, μετά από 4 χρόνια, και το καταφέραμε. Έτσι και φέτος ακολουθάμε την ίδια συνταγή επιτυχίας. Ήρθαμε εδώ στο βουνό για να προετοιμαστούμε με ένα καινούριο προπονητή, με καινούριους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει και που θα έρθουν για να πλαισιώσουν την ομάδα, με ένα τρόπο παιχνιδιού τελείως διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει, ένας τρόπος ο οποίος ταιριάζει στους ποδοσφαιριστές, είναι πολύ ευχάριστος και θεωρώ ότι θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα και θα μπορέσουμε έτσι να πορευτούμε Super League φέτος, γιατί οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές. Ο σύλλογος είναι πολύ μεγάλος, έχει πάρα πολύ κόσμο πίσω και έχει μεγάλες απαιτήσεις και περιμένει πολλά από την ομάδα φέτος. Στο εγγυόμαστε θα δουλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, αυτοί που είμαστε, και σίγουρα και τα περισσότερα παιδιά που θα έρθουν θα τα βάλουμε στην ίδια φιλοσοφία, για να μπορούμε να έχουμε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα και να χαρέει ο κόσμος μας και να μας στηρίζει στο γήπεδο κάθε Κυριακή. Αλέξανδρε, είναι νωρίς και εσείς τώρα γνωρίζετε τον προπονητή και εμείς τώρα το γνωρίζουμε και ο κόσμος έχει καταστραφεί να τον μαθαίνει. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις από τον άνθρωπο και τον coach Πάκο Ρέτα? Είναι ένας πολύ αξιοσεβαστός άνθρωπος. Είναι σίγουρα το βιογραφικό του μιλάει από μόνο του. Είναι τιμή για όλους τους ποδοσφαιριστές να συνεργάζονται με τέτοιους προπονητές. Είναι ένας απόλυτα ευγενικός και πρόσχαρος άνθρωπος. Και έπειτα ένας πολύ καλός προπονητής. Όπως είπα και πριν, ο τρόπος παιχνιδιού του, αυτό που προσπαθεί να εφαρμόσει στην ομάδα, είναι το ποδόσφαιρο. Σίγουρα στην προετοιμασία χρειάζεται και κάποια τρεξίματα για να μπορείς να έχεις καλή φυσική κατάσταση και να υπάρχει αντοχή στη δύναμη μέσα στη σεζόν. Αλλά η κύρια βάση και το συστατικό το οποίο θέλει να ακολουθήσουμε είναι να παίζουμε ποδόσφαιρο, να κρατάμε την μπάλα, να έχουμε κατοχή, να δημιουργούμε φάσεις και κατά κύριο λόγο να παίζουμε ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι πολύ χαρούμενοι με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Άλλωστε κάθε ποδοσφαιριστής παίζει ποδόσφαιρο γιατί χαίρεται το ποδόσφαιρο, όχι για να χαίρεται το τρέξιμο, σίγουρα. Αλλά σίγουρα είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα νομίζω πως θα ακολουθήσουν πολύ δύσκολες μέρες από θέμα προπόνησης, για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε και να εφαρμόσουμε όλο αυτό το πλάνο το οποίο θέλει ο προπονητής μας και να μπορούμε να σταθούμε φέτος πολύ καλοί, να παρουσιαστούμε έτοιμοι και να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι για τους στόχους μας. Αλέξανδε, ο Άρης έκανε το πρώτο στάδιο εδώ, στο ίδιο αθλητικό κέντρο, επιστρέφει φέτος για το πρώτο στάδιο, πιστεύει στα γούρια? Το ανέφερα πριν, εντάξει, εγώ δεν πιστεύω στα γούρια γενικά. Πιστεύω στη σκληρή δουλειά, πιστεύω στο πλάνο, πιστεύω στον προγραμματισμό. Πράγματα τα οποία δείχνουν να βελτιώνονται και να παίρνουν πολύ καλό δρόμο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και σίγουρα το μυστικό της επιτυχίας είναι η ομάδα, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές και η διοίκηση. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο κόσμος από πίσω, ο οποίος θα στηρίξει όλη τη χρονιά και στον οποίο, με συγχωρείτε, οφείλουμε να δείξουμε πράγματα μέσα στο γήπεδο. Και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να προετοιμαστούμε. Γι' αυτό θα πάμε και στην Ολλανδία να παίξουμε κάποια φιλικά πιο δυνατά, για να μπορέσουμε να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί τη νέα χρονιά.
Ε, ακούσαμε χθες τις πρώτες λέξεις που είπε στα ισπανικά ο ένας από τους συνεργάτες, ο Τέλμο Ντε Αντρές. Στα ελληνικά είπε τη λέξη δύσκολο. Την είπε σε άπτες στα ελληνικά. Είστε γεννημένοι για τα δύσκολα. Και νομίζω κάτι λέει, όταν από τις πρώτες λέξεις ένας Ισπανός λέει δύσκολο στα ελληνικά, νομίζω είναι δύσκολη κατάσταση. Για να κατακτήσεις αυτό που θέλεις, σίγουρα πρέπει να περάσεις δύσκολα. Πρέπει να προετοιμαστείς, πρέπει να υδρώσεις, πρέπει να πονέσεις, πρέπει να ματώσεις. Πράγματα τα οποία είναι σίγουρα στο πρόγραμμα για τις επόμενες ημέρες. Και μας έδειξε να καταλάβουμε με αυτόν τον τρόπο ότι τίποτα δεν μπορεί να στο χαρίσουν. Όλα πρέπει να τα κερδίζεις μόνος. Πέρυσι όταν ο Άρης ήρθε εδώ, Αλέξανδρε, είχε σχηματοποιημένο σχεδόν κατά 80-90% το ρόστερ. Φέτος αυτό δεν ισχύει. Η ομάδα ακόμη θα συνεχίσει και για αρκετό καιρό να βάζει ποδοσφαιριστές. Αυτό πιστεύεις θα επηρεάσει τη συνοχή της, την ομοιογένειά της, θα την καθυστερήσει? Σίγουρα όλοι οι ποδοσφαιριστές, σας είπα, έχουμε μπει σε ένα άλλο μοτίβο προπονήσεων, σε ένα άλλο σκεπτικό παιχνιδιού. Και θα προσπαθήσουμε να το δουλέψουμε για να το εξελίξουμε σιγά σιγά μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην ομάδα σίγουρα είναι γνώριμοι του προπονητή μας. Είναι παίκτες οι οποίοι είναι διπλοτσιχαρισμένοι και τριπλοτσιχαρισμένοι, θα έλεγα. Και δεν νομίζω να έχουν κανένα πρόβλημα να μπορούσαν να προσαρμοστούν. Θα χρειαστούν σίγουρα κάποιες μέρες για να βρουν τα πατήματά τους, να συνηθίσουν το κλίμα, τη χώρα. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω πως θα είναι έτοιμοι, θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα στο μέγιστο και σε γρήγορο χρόνο και ότι θα φτιάξουμε ένα πολύ όμορφο σύνολο για τη νέα σεζόν. Ήδη πάντως έχετε κάποια νέα πρόσωπα στην προετοιμασία, όπως τον Ασλίδη και τον Τικινή. Πόσο ζεις εσύ μέχρι στιγμής? Θα μιλήσω πρώτα σαν προσωπικότητες και έπειτα σαν ποδοσφαιριστές, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχω δει πολλά πράγματα αυτές τις δύο προπονήσεις, δεν έχω προλάβει να ούτε να κρίνω ούτε να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Και οι δύο έχουν χρόνια καριέρας στη Super League. Έχουν δείξει πολύ θετικά στοιχεία, έχουν εμπειρίες και παραστάσεις. Είναι δύο παιδιά τα οποία είναι άψογοι επαγγελματίες, είναι πολύ καλοί χαρακτήρες και μπορούν να βοηθήσουν και τα νέα παιδιά τα οποία έχουν ανέβει από την Ακαδημία για να πλαισιώσουν την ομάδα στην προετοιμασία και να μπορέσουν να τους κάνουν καλύτερους. Σίγουρα με τέτοιους ποδοσφαιριστές θα πάμε μπροστά, θα μπορέσουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί και θα είναι πιο εύκολο για την ομάδα να φτιάξει ένα πολύ όμορφο κλίμα μέσα στα ποδητήρια. Επειδή η θέση του θεματοφύλακα είναι πάντα ιδιαίτερη, πόσο σημαντικό είναι για σένα που ενώ άλλαξε το τεχνικό team, δηλαδή νέος προπονητής, νέοι συνεργάτες, έμεινε ο προπονητής θεματοφυλάκων και φυσικά είχε και τον Γιώργο Καντιμίρ με τον οποίο ήσταν πέρσι και τραβήξατε κουπί όλη τη χρονιά. Είναι ωραίο να μένεις με άτομα τα οποία συνεργάζεσαι και έχεις περάσει πολύ καλές και δύσκολες στιγμές μαζί. Αυτό σε κάνει να δένεσαι περισσότερο. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την ομάδα όπως και πέρσι. Θα δώσουμε όλοι το 100% των δυνατοτήτων μας στις προπονήσεις για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε και να ανεβάσουμε κι εμείς ένα κλικ το παιχνίδι της ομάδας. Να μπορέσουμε να βοηθάμε κάθε Κυριακή την ομάδα μας. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που και εμένα με εμπιστευτήκανε και δώσανε συγκατάθεση για να συνεχίσω στην ομάδα και φέτος στη Super League. Από τη μεριά μου υπόσχομαι ότι θα δώσω ό,τι έχω και δεν έχω για την ομάδα. Όποτε μου ζητηθεί θα είμαι πάνω από το 100% έτοιμος. Και θα είμαι πάντα δίπλα στην ομάδα και στις χαρές και στις λύπες όπως ήμουν πάντα. Γιατί θέλω να παλιώνεις λίγο, γιατί παίρνεις και στον τρίτο χρόνο κιόλας στην ομάδα. Μπορείς να έχεις και έναν άλλο ρόλο με τους νέους ποδοσφαιριστές να τους βοηθάς να αντιλαμβάνονται σε ποιο περιβάλλον έρχονται. Θα ζήσεις τον Άρη τελευταία διετία. Ναι, έχω ζήσει και καλές και κακές στιγμές, η αλήθεια είναι, με την ομάδα του Άρη. Έχω όσο να είναι δεχθεί με την ομάδα δύο χρόνια, δύο δύσκολα χρόνια θα έλεγα. Ειδικά στη Football League την πρώτη χρονιά υπήρξαν πολλές στιγμές οι οποίες μου δώσανε να καταλάβω σε ποια ομάδα έχω έρθει. Περασμένα, ξεχασμένα. Ευτυχώς πέρσι καταφέραμε και επιτεύχθηκε ο στόχος της ανόδου. Φέτος είναι κάτι διαφορετικό, φέτος είναι η Super League. Νομίζω ότι ούτε ο ίδιος έχω βιώσει παρόμοιες καταστάσεις με την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Έχω και εγώ πολλά πράγματα να δω ακόμα. Σίγουρα όσο μπορώ θα βοηθήσω τα νέα παιδιά να τους δώσω να καταλάβουν σε ποια ομάδα παίζουν και ποιε
ποιες είναι οι απαιτήσεις της συγκεκριμένης ομάδος για να γίνουμε καλύτεροι όλοι και να μπορέσουμε να τη φτάσουμε στα επίπεδα που ανήκει και που αξίζει να βρίσκεται. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά από τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο, τον 23χρονο τερματοφύλακα του Άρη, ο οποίος προσπάθησε να ανανέωσε με την ομάδα για τον Ωραία τα λέει. Δύο χρόνια. Ωραίος είναι. Ναι. Με λόγο και τα λοιπά. Είναι ένα δηλαδή παιδί δεν που είναι έχει κλασική περίπτωση. Ναι. Ναι, εντάξει, θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Όχι, γιατί όχι, ο Άρης όχι, είναι μεγάλη ομάδα. Είναι από τους παίκτες που ξέρει να μιλάει και ξέρει να αποτυπώνει καταστάσεις και πράγματα. Εντάξει. Έτσι. Είπε αρκετά. Πλέον θα έχει και κάτι κατημύρι από το απόγευμα. Μαζί βέβαια με τον Τίνο Τερβανίδη που βρίσκεται από χθες στα 35 πηγάρια και μαζί και με τον Αντώνη Λικούρη τα απογεύματα θα δουλεύουν πάνω στο δικό τους κομμάτι και το πρωί φυσικά με την υπόλοιπη ομάδα. Αυτά από τα 15 πηγάρια. Έχουμε εξέλιξη. Καταρχήν Βαλεριάνος, Κατημύρης ήρθαν ή έρχονται το απόγευμα. Ο Βαλεριάνος, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήρθε. Ήταν κανονικά στο πρώτο πρόγραμμα. Ο Κατημύρης θα έρθει το απόγευμα. Ο Κατημύρης το απόγευμα δηλαδή θα είναι στην προπόνηση. Έχουμε εξέλιξη μήπως με Ντούνι, Νίκο. Αν, κάτι νεότερο ακόμα δεν υπάρχει. Γιατί το ραντεβού ήταν να γίνει σήμερα. Ήταν αλλά προγραμματισμένο να γίνει σήμερα, αλλά ο κύριος Καρυπίδης θα ταξιδέψει με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο στην Ιταλία. Για με αυτές επαφές τον που με τον Καρυπίδη θα γίνει το ραντεβού. Είναι πιθανό να γίνει και με τον Διαμαντόπουλο. Μόνο με τον Διαμαντόπουλο θα γίνει. Λέω εγώ. Ίσως μπορεί να είναι και ο Καρυπίδης, γιατί με τον Καρυπίδη υπάρχει και μια καλύτερη γνωριμία και μια. Ναι, και χρωστάει και τα περσινά. Γι' αυτό δεν θα είναι. Και μια γι' αυτό δεν θα είναι. Να ξέρεις. Εντάξει, κοίτα, στην περίπτωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, οι περσινές οφειλές είναι από τα βασικά κριτήρια. Το λέει και η πλευρά του ίδιου. Εγώ λέω ότι αν δεν υπήρχαν οι περσινές οφειλές, ο Ντούνις δεν θα συνέχιζε στην ομάδα. Τώρα πάλι. Δεν λέει, δεν είπε κανένα. Πάλι στο 50-50 είναι. Είναι για να μην σου πω στο 40-60 στο να μην. Αλλά ναι, αν δεν υπήρχαν οι οφειλές. Εντάξει. Κοίτα, νομίζω ότι και σήμερα και γενικότερα μέσω από τον Κύρακο δεν νομίζω να έχουμε κάτι κυρίως όσον αφορά το μεταγραφικό ή στο κομμάτι των ανανεώσεων. Γιατί υπάρχει αυτό το ταξίδι του Καρυπίδη με τον Διαμαντόπουλο στην Ελλάδα. Δώρο, ρε φίλε, θα έχω γενεθλίων εγώ αύριο. Και α, έχει γενέθλια. Βέβαια, φίλε. Είναι 7 Εβδόμου. Θα κεράσει όταν θα γυρίσει, εντάξει. 7 Εβδόμου είναι. Έλα να κεράσει πάνω. Θα έρθω την Δετάρτη, είπαμε. Θα έρθεις, μπράβο. Ναι. Λοιπόν. Και γενικότερα ο Άρης, εντάξει, μετά από τις 4 κινήσεις που έχει κάνει τα τελευταία 24 ώρα, νομίζω ότι δεν θα βιαστεί για την ώρα τουλάχιστον όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις. Στόπερ, πήραμε έχει στόπερ. Έχει, αυτό πήγαν από τώρα. Έχει ρίξει το βάρος η ομάδα αυτή τη στιγμή στην απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός βασικού φορ. Ναι. Γιατί βλέπουμε ότι σιγά σιγά σχηματοποιείται ο κορμός. Δηλαδή ο Ματέο Γκαρσία, ο Ματίγια, ο Μενέντες που κι αυτός θα έρθει Κολάσο, προσπαθούν να συμπληρώσουν τα κομμάτια του βασικού κορμού. Ούτε ο Κολάσο. Για την περίπτωση. Ναι, πες. Ναι. Πες. Για την περίπτωση του στόπερ και του βασικού φορ έχουν ξεχωρίσει 2-3 περιπτώσεις σε αυτές τις δύο θέσεις, δεν νομίζω ότι θα βιαστεί τόσο πολύ ο Ερέρα για αυτές. Γιατί ειδικά για το βασικό στόπερ και το βασικό φορ θέλουν να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν και το κακό είναι ότι πλέον και με το Διαμαντόπουλο καθημερινά προκύπτουν και νέες περιπτώσεις παικτών και νέες περιπτώσεις παικτών και ο Άρης θέλει να προσέξει την παραμικρή λεπτομέρεια. Ωραία, πες μου κάτι ακόμα, επειδή τα ρωτάω σε εσένα γιατί έχετε την άμεση επαφή και με τους συναδέλφους εκεί από το ναι, γραφείο τύπου κτλ. Ούτε ο Ματέο Γκαρσία έχει ανακοινωθεί από τον Άρη, ούτε ο Κολάσο. Όχι. Ο Κολάσο περιμένουμε ένα χαρτί από την Μπόκα. Ένα οκ, από την Μπόκα, ναι. Ναι, από ναι. Που το οποίο είναι τυπικό. Καλά, πολλές φορές αυτά τα τυπικά, ειδικά με Αργεντινή, να κρατάς πάντα μια πισινή. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι, έτσι προς Θεού, ναι, αλλά οι Αργεντίνοι το έχουν αυτό. Πίστεψε με. Ναι. Ναι. Από τη Λας Πάλμας, ούτε αυτό έχει έρθει. Από τη Λας Πάλμας, χθες το βράδυ υπήρξε και γιατί το μεσημέρι η Ισπανία ανακοίνωσε μέσω του Ίντερ το δανεισμό του παίχτη. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε και στο site τους. Στην επίσημη στο σελίδα τους ότι ο Ματέο Γκαρσία θα παραχωρηθεί δανεικό στον Άρη του Πάκο Ερέρα, μάλιστα που σημείωσε στην ανακοίνωσή του Ισπανοί για τη σεζόν 18-19. Το θέμα είναι πλέον να υπάρξει και από τον Άρη κάτι λέω αντίστοιχο. Τι, βαριάται ο συνάδελφος, τι. Ναι. Είχε δουλειά το πρωί, τι. Έφαγε βαρύ πρωινό, τι έγινε ακριβώς. Έχει αρκετή δουλειά τώρα. Μην ανέβω πάνω πες του.
Μόλι τακτοποιηθούν κάποια τελευταία ζητήματα, θα ενημερωθεί και μετά. Μια χαρά, μια χαρά. Πρέπει να είναι τυπική και για να ξέρει και ο κόσμος. Αυτό το λέω τώρα γιατί έχουν έρθει 2-3 μηνύματα και δεν έχει ανακοινωθεί. Αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι η ομάδα για να τον ανακοινώσει. Οκ, okay, το ανακοίνωσαν οι Ισπανοί. Ναι. Άμα δεν έρθει το χαρτί όμως, το λέει το mail, πώς θα το ανακοινώσεις. Πρέπει να έρθει και το mail, άσχετα αν έχουν συμφωνηθεί και έχουν υπογραφεί όλα, πρέπει να έρθει όμως κιόλας. Πάντως, το κοινό σημείο αναφοράς αυτών των τεσσάρων παιχτών που έχει κλείσει τις τελευταίες 24 ώρες από ό,τι μαθαίνω, είναι ότι όλοι έχουν πολύ καλά χτυπήματα στατικές φάσεις. Αυτοί που έρχονται. Και είναι ένα από τα κριτήρια τα οποία κοίταξε και έδωσε έμφαση ο Ερέρα. Εντάξει, θα τους δούμε και στην πράξη, Νίκο. Okay, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Yeah. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Μας έδωσε και την συνέντευξη. Κάτσε, γιατί. Βγάλει την Ιγκλαντ, βάλω καμιά βασιλική ταντά από κάτω να παίζει. Λοιπόν, μας έδωσε και το ρεπορτάζ, μας είπε, ακούσαμε και τον Αναγνωστόπουλο. Οπότε μπορούμε να δώσουμε πάσα πλέον στα παιδιά του ΠΑΟΚ 24 για να κάνουν την εκπομπή τους και να ενημερώσουν σχετικά στην τελευταία τους εκπομπή πριν την αναχώρηση για Ολλανδία πάλι. Ε? Πάλι δεν φεύγουν Ολλανδία. Πρέπει να μου δώσουν ένα briefing για το τι, πού πρέπει να τρώμε, πού πρέπει να πηγαίνουμε κτλ. Γιατί ο Άρης, φίλε, πρώτη φορά πάει Ολλανδία. Όλο Ιταλία, Αυστρία κτλ. Πρώτη φορά πάει η Ολλανδία. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να είστε καλά. Στις 5, All About Harrison Air.